θέματος. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα διάλειμμα ενός τετάρτου και θα προχωρήσουμε μετά το διάλειμμα στην σύμφωνα με το πρόγραμμα συζήτηση για να καταλήξουμε στη συνέχεια στα πορίσματα και στη λήξη της ημερίδας. Ένα λοιπόν τέταρτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, τακτοποιηθείτε παρακαλώ σύντομα για να συνεχίσουμε, διότι η ώρα πέρασε, ξεφύγαμε από το πρόγραμμα. Πάντως, Άγιε Διάβολε, παρακαλούμε να έρθουν... Την επιμέλεια του μικροφόνου, για να το πηγαίνετε όπου το ζητούν. Του μικροφόνου του φορητού εννοώ, Πάτερ. Α, Πάτερ Χριστός, ωραία. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της ημερίδος μας. Παρακαλώ, μη συζητάτε. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ημερίδος μας, το οποίο περιλαμβάνει την συζήτηση επί των εισηγήσεων. Θα παρακαλούσα πολύ να είστε σύντομοι, περιεκτικοί, σαφείς στα ερωτήματα τα οποία θέτετε και εάν μπορείτε γραπτώς να μας δώσετε τις απορίες, τα ερωτήματά σας θα ήταν ευκολότερο για μας. Και επίσης να αναφέρετε το όνομά σας και σε ποιον από τους ομιλητές απευθύνεστε και την ιδιότητα του καθενός από εσάς. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να λάβουν το λόγο? Εγώ θέλω να πω τούτο, ότι ο πατέρας... Ένα λεπτό, δώστε το μικρόφωνο λίγο, ναι. Δώστε το μικρόφωνο, το όνομά της κυρίας. Ποιος λέγεστε? Μαρία, είμαι ορθόδοξη χριστιανή, τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να πω τούτο, ότι ο πατέρας Τρικαμηνάς λέγει ότι έχετε βάλει πολύ νερό στο κρασί σας και δεν έχει μείνει καθόλου κρασί. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει? Πατήρ Ευθύμιος. Δώστε το μικρόφωνο από εκεί, από την άκρη. Μη συζητάτε τώρα. Ορίστε. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, αν και εισηγήσει, επειδή έχω ασχοληθεί ειδικά με τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη και έχω γράψει και κάποια πράγματα και συνεπώς γράφω. Θέλει μια ειδική μελέτη να κάνω επί των ομιλιών και των ομιλητών και την οποία θα την κάνω καθηγόντας, γιατί έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Ένα έχω να πω όσον αφορά το σεβασμιότατο που έκανε την εισήγηση γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Θεόδωρου του Δίτου. Καταρχάς δεν αναφέρθηκε καθόλου στους βιογράφους του, οι οποίοι σαφώς αναφέρουν σαφέστατα ότι ο Άγιος Θεόδωρος έτσι αποτυχίστηκε. Μάλιστα το είπε και ο έτερος ομιλητής, ο πατήρ Βασίλης, ότι αποτυχίστηκε, διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία και δεν ήταν αμφισβητούμενο αυτό. Στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στον οικουμενιστή Βασίλειο Τσίγκο, ο οποίος είχε κάνει μελέτη για να γίνει καθηγητής και προ λίγο καιρού μάλιστα τον εκάλεσε ο έτερος οικουμενιστής του Βόλου, ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος ο Ιγνάτιος, και έκανε μια ομιλία πάλι για τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη και είπε τα ίδια πράγματα και πολλές φορές, επειδή έχω μιλήσει και τον Τζίγκο, τον Βασίλειο τον Τζίγκο, ανέφερε και τα ίδια τα λόγια του. Δεν ανέφερε κάτι δικό του, μια άποψη δική του, αλλά κάποιων οικουμενιστών οι οποίοι παραποιούν τον ίδιο τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη. Επίσης, όσον αφορά τα κείμενα, για το αν διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, σαφώς αναφέρουμε κείμενα 38 που μιλάνε για τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Άμα θέλετε, τα έχω και μπροστά μου, θα μου δίνετε το χρόνο να σας μιλήσω για τα κείμενα αυτά, τα οποία μιλούν για την μηχιανική αίρεση, την οποία λέει Παϊχάλη, κοντά τη αίρεση κλπ., η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον οικουμενισμό, ο οποίος οικουμενισμός είναι η ισοπαίδευση των πάντων, και διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία και μάλιστα συμβούλευε τους ηγουμένους και εκεί που έστειλε τις επιστολές του. Ότι να κάνει λύση στο ίδιο, γιατί μεγάλες αρές από τον Αγίον Πατέρων έχουν εκφωνηθεί για αυτούς που δεν τηρούν αυτή τη διακοπή της μνημονεύσεως. Πέρα από όλα αυτά όμως, γιατί επειδή αυτό θα κάνει μια δική μου μελέτη, γιατί θα απαιτήσει πολύ χρόνο να μελετήσω ακριβώς την ομιλία του Σεβασμιότατου και να απαντήσω σε ένα-ένα από αυτά τα κείμενα. Στηρίχθηκε βέβαια αποκλειστικά και μόνο στον Τσίκο, στον οποίο έχω απαντήσει. Θέλω να πω το εξής. Είχαμε θέσει στη μελέτη τη δική σας που κάνατε από το Γραφείο Αιρέσεων δύο ερωτήσεις, οι οποίες
έλεγαν το εξής. Και ζητούσαν απάντηση, την οποία δεν μας δώσανε ποτέ. Εμείς, ως αποτυχισμένοι και εκτός εκκλησίας καταστάσεις και έχουμε κάνει σχίσμα, θέσαμε δύο ερωτήσεις, οι οποίες λένε τα εξής. Ποια είναι η διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την οποία δεν αναφέρει κανένας ομιλητής για κάτι που να λέει η Αγία Γραφή συγκεκριμένα, που να μιλάει ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους αιρετικούς, να τους αναγνωρίζουμε, να τους μνημονεύουμε, να τους έχουμε στήπο και τόπο Χριστού. Η Αγία Γραφή καταρχάς, που είναι η βάση όλων των βιβλίων και όλων των πατέρων και η... μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Ποια είναι η διδασκαλία η οποία να συνηγορεί ή έστω να ταιριάζει, σας είχαμε πει, με τη δυνητική ερμηνεία του κανόνα. Η δυνητική ερμηνεία σημαίνει άλλο που μπορεί να αποτυχιστεί, άλλο μπορεί να μην αποτυχιστεί, ό,τι θέλει να κάνει ο καθένα. Δηλαδή, τίποτα δεν λέει ο κανόνα. Με άλλα λόγια, προς κατανόηση πού διδάσκεται στην Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρας. Η παραμονή των πιστών εις τους αιρετικούς ποιμένες. Πού διδάσκεται αυτό. Η αναγνώρισή των εις τύπον και τόπο Χριστού, η μνημόνευσή του κλπ. Μέχρι δηλαδή αποφάσεις του Συνόδου. Να μας πείτε δηλαδή πού διδάσκουν οι Άγιοι, γιατί με κάτι ασαφή γεγονότα που μέσα στην ιστορία, στο βάθος ιστορίας μπορεί να άλλος να τα πάρει έτσι και άλλος αλλιώς ότι επικοινωνούσαν, δεν διέκοπαν ότι εκεί. Πού το διδάσκουν αυτό οι πατέρες. Να μας πείτε η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει ούτε χαίρεται να μιλάμε σε όποιον φέρει άλλη διδασκαλιά, ούτε χαίρεται στην οικία, γιατί λέει συμμετέχει, λέει στα έργα του Ακουδηρά κλπ. Η μία ερώτηση ήταν αυτή. Η δεύτερη ερώτηση, πού διδάσκεται στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες ότι με την παραμονή στους αιρετικούς ποιμένες μέχρι τις αποφάσεις του Συνόδου δεν ταυτιζόμεθα με την πίστη του. Δεν συνοδοιπορούμε με την αίρεση και δεν μολυνόμεθα από την εκκλησιαστική αυτή την κοινωνία. Έστω δηλαδή και αν έχουμε ορθόδοξο φρόνημα. Αυτές τις ερωτήσεις σας είχαμε θέσει και παρακαλώ τους ομιλητές, ειδικά στον πατέρα Βασίλειο, να μας απαντήσει πού τα λένε αυτά οι πατέρες. Γιατί ο πατερικός λόγος ακουρτσίαζε με την έννοια όμως τη θετική. Δηλαδή να ακολουθάμε τους αιρετικούς, να τους μνημονεύουμε, να ψήφουμε στην εποχή του Χριστού. Αυτά πού τα λένε οι πατέρες αυτά. Ο Μέγας Φώτιος που είπε ο πατήρ Ιωάννης Φωτόπουλος, που λέει αιρετικός εις την οφείλει, λίπος εις την. Μιλάει για μη καταδικασμένα περίπτωση, το επιμένω. Φυγήν εξ αυτού κλπ. Σαν ο Ιων Όφεως κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Ορθόδοξε τι όπου μείνει κλπ. Να μην έχει την νέα την αίρεση, θα τον ακολουθεί κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά λένε οι πατέρες. Εσείς τώρα παρουσιάσατε τον κανόνα σαν να αντιστρέφετε σε όλη την ορθόδοξη παράδοση. Δεν αναφερθήκατε καθόλου σε ιερούς κανόνες άλλους που να συνηγορούν. Ο 33ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων λέει, μάλιστα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Πιο αυστηρό από τον 15ο κανόνα. Και από τον 31ο του Αποστόλου. Λέει για αυτού του κληρικού ή για του λαϊκού, οι οποίοι φεύγουν από τη Μητρόπολη του με συστατικέ επιστολέ περί τη Ορθοδόξου πίστεώ του και πάνε σε άλλη Μητρόπολη, σε άλλη περιοχή. Να του εξετάζουν οι χριστιανοί, α έχουν συστατικέ επιστολέ. Και αν δουν, λέει, ότι δεν έχουν Ορθόδοξο φρόνημα, να του δίνουν τα προσχρία, λίγο ψωμί, λίγο αυτό, και να του διώκουν και να μην έχουν μαζί του εκκλησιαστική κοινωνία. Ο 33ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Τους δεχόμαστε λίγο, τους πολύπλους κανόνες όλους. Θα κάνουμε κάποια μελέτη ειδική, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, εξεπλάγει και με τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος αναφέρθηκε σε τόσα και τόσα πράγματα και σε τόσα άλλα που γινόντουσαν στην ιστορία της Εκκλησίας. Αλλά εδώ σήμερα έχουμε, που λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Ρήτσι, έχουμε συνοδικές αποφάσεις. Είναι γραμμή της Εκκλησίας αυτό το πράγμα. Δεν είναι η μεμονωμένη θέση ενός επισκόπου που μπορεί να κοινωνούσε με τους πατρικούς ή έτσι ή αλλιώς. Είναι γραμμή της Εκκλησίας. Είσαστε πάντα σεβασμένοι και εσείς μέλος ισότιμο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δηλαδή η Ορθοδοξία είναι μια πόρνη ανάμεσα στις πόρνες. Τη βάλετε σαν μια παρθένο μέσα στις πόρνες. Είσαστε μέτοχος, ισότιμο μέλος και αν δεν θέλετε να είστε, από τη μια μεριά του αναδερματίζετε και από την άλλη του αναγνωρίζετε και είσαστε και εσείς μέλος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζεται στην Ορθοδοξία. Αυτά όλα τα πράγματα. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τώρα, έτσι από ό,τι μπόρεσα να συγκρατήσω από τις ομιλίες και τους ομιλητές. Πάντως, απουσιάζει ο αγιογραφικός λόγος και ο πατερικός λόγος. Δηλαδή, που λένε οι πατέρες, να ακολουθούμε την αίρεση, τους αιρετικούς, εις τίποτε. Θα μάθω να μας απαντήσει τουλάχιστον οι πατέρες τώρα. Αυτά, ευχαριστώ. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Να απαντήσουν οι ομιλητές στα θέματα τα οποία έθεσε ο πατήρ Ευθύμιος. Ορίστε, ποιος θα λάβει το λόγο. Όσον με αφορά, πατέρα Ευθύμη, ήθελα να πω ότι
Όσον με αφορά, Ευθυμία, ήθελα να πω ότι ασφαλώς προσέδεξα σε πηγές για να καταρτήσω την εισήγηση αυτή και μία εκ των πηγών ήταν του καθηγητού που αναφέρατε, αλλά με συγχωρείτε, δεν ήταν η μοναδική. Αναφέρεται σε επιστολές του Αγίου Θεοδόρου. Δεν είναι μία κατάθεση κάποιων απόψεων και κάποιων, ας πούμε, συμπερασμάτων, αλλά τα ίδια τα κείμενα του Αγίου. Συνεπώς, εδώ έχουμε ενώπιον μας τον ίδιο τον Άγιο, ο οποίος ομιλεί για τον κειμένο του, διότι κάθε μία πρόταση παραπέμπει σε επιστολή του Αγίου Θεοδόρου. Επομένως, νομίζω ότι αυτό απαντάται από τον Άγιο, από τον ίδιο τον Όσιο Θεόδωρο. Τώρα, όσον αφορά για την συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Διοκλησίων, ασφαλώς και το έχουμε διακηρύξει πολλά και στο πιστάκες, διαφωνούμε ριζικώς με αυτό το θέμα. Αλλά η απάντηση την οποία παίρνουμε από τη σύνοδό μας, την οποία θέτουμε το ζήτημα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είμαι θα η Εκκλησία, είμαι θα απλώς ένας έσχατος, τελευταίος και ταπεινός λειτουργός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι συνοδικός θεσμός, έχει συνοδικότητα. Δεν αποφασίζει ένας για όλους, αλλά όλοι για όλους. Λοιπόν, η απάντηση που παίρνουμε ότι η μετοχή μας σε αυτό το παγκόσμιο μόρφωμα δεν έχει κανέναν δογματικό ή μυστηριακό χαρακτήρα, αλλά μόνο ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή μέσα στην παγκόσμια κοινωνία που πλέον έχει τις διαστάσεις ενός μικρού χωριού, οι χριστιανικές ομολογίες και η Εκκλησία συνομιλούν, λένε μια καλημέρα και αντιμετωπίζουν κάποια κοινωνικά θέματα που αφορούν την κοινωνία των εθνών, προβλήματα της ανθρωπότητας γενικότερα και κάτι τέτοιο. Δεν έχει δηλαδή κάποιο δογματικό ή θεολογικό ή μυστηριακό χαρακτήρα, ο οποίος θα ήταν βέβαια απαράδεκτος. Διότι τα μέλη της κοινωνίας αυτής είναι μονοφυσίτες, είναι προτεστάντες, είναι κατεγνωσμένοι αιρετικοί. Επομένως, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συνυπάρχει με αυτόν σε έναν κοινό θρησκευτικό οργανισμό, αλλά σε μια κοινωνική εκδήλωση όπου και τα κείμενα που εμφανίζονται είναι, όπως λέγεται, ad referendum, δηλαδή προς μελέτη και όχι κάτι που αποτελεί ένα τελικό συμπέρασμα. Η ένστασή μας αυτή τη στιγμή είναι και εναντίον αυτής της κοινωνικής συμμετοχής, διότι θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένη, διότι προσφέρει ενδεχομένως ένα άλοθη σε αυτούς και μία ιονή εκκλησιαστικότητα. Δηλαδή τους προσφέρει δυνατότητα να νομίζουν ότι συνομιλώντας μαζί μας ή εμείς χαιρετώντας αυτούς, όπως είπατε, αναφερόμενος στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ότι μπορεί να παραμένουν στην κακότητα της αιρέσεως και της κακοδοξίας τους. Τώρα, για τα άλλα θέματα που αναφέρατε για το Γραφείο Αιρέσεων, θα απαντήσει ο πατήρ Παύλος και βέβαια ο πατήρ Βασίλειος για το δικό του μέρος. Μήπως ο πατήρ Βασίλειος θα θέλετε να λάβετε το λόγο, πέστε. Βεβαίως και θέλω να μιλήσω, γιατί απευθύνθηκε σε μένα ο λόγος από τον πατέρα Ευθύμιο. Πατέρα Ευθύμιο, νομίζω ότι δεν ακούσατε προσεκτικά το λόγο μου, θέτοντας τις ερωτήσεις που μου θέσατε, διότι εγώ αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε προσπάθησα να κάνω, την ερμηνεία δηλαδή της Αγίας Γραφής και του Ευαγγελίου, μέσα από τη ζωή, τη διδασκαλία και το βίο των Αγίων Πατέρων. Βεβαίως και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι δεν λέμε ουδεχέρι εν διωδώ. Όμως ο Άγιος Μάξιμος, το 633, αναφέρει για τον Άγιο Σοφρόνιο, γνωρίζοντας επί 18 έτη κυρισόμενη αίρεση του μονοθελητισμού, ότι πήγε και έπεσε στα πόδια του Αγίου Σεργίου και τον παρακαλούσε να μην ανανεώσει μια παλιά κακοδοξία. Ο Άγιος Σοφρόνιος λοιπόν δεν είχε διαβάσει το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν έχετε διαβάσει τα κείμενά μου, το βιβλίο μου που αναφέρω, τι έκανε ο Άγιος Σοφρόνιος? Ο Άγιος Μάξιμος, όταν είδε κάποια αλλαγή του Σεργίου, τον αποκάλεσε νέο μεσίτη μετά από 20 χρόνια κηρυσσωμένης αιρέσεως. Δεν αναφέραμε εμείς τι έκαναν οι πατέρες?
μα την ερμηνεία των πατέρων, των Αγίων Πατέρων ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε την ερμηνεία των διασπάσεων. Είδαμε που έχουν καταλήξει οι ζηλωτές, εγώ που το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είσαι από μικρό παιδάκι, είσαι 13 χρόνια στην έρημο και έχω ζήσει τις ζηλωτικές διασπάσεις και μεταξύ μας και τις απόψεις τους περί διακοπής της κοινωνίας, είτε για λόγους αιρέσεως, είτε για μη δογματικούς λόγους, είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και γι' αυτό ακριβώς που σας ανέφερα, ότι οι πατέρες, γιατί εμείς θέλουμε να κοινωνούμε με αιρετικούς, άσχετα αν θεωρώ εγώ προσωπικά, το έχω αναφέρει και στα βιβλία μου και σήμερα το ανέφερα, μπορείτε να το μελετήσετε και να δείτε αν συμφωνώ εγώ περί επίσημης σήμερα διακηρύξεως αιρέσεως, απάντηση και σεβασμιότατος, ούτως ή άλλως. Εγώ λοιπόν στα βιβλία μου και στη σημερινή εισήγηση προσπάθησα να φέρω στην επιφάνεια τους Αγίους Πατέρες, τη φώτιση, τη διάκριση, την ταπείνωση, την υπομονή τους. Έτσι, δεν μπορεί να πέφτει στα πόδια ο Σοφρόνιος του Σεργίου. Δεν μπορεί οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες να κάνουν 45 χρόνια υπομονή το φιλιόδοξο στο σύμβολο της πίστεως και να μας ρωτάτε εμάς τι λέει το Ευαγγέλιο και γιατί δεν το ακολουθούμε. Να μην λέμε χέρι εν διωδώ. Μα μνημόνευαν 45 χρόνια αιρετικό Πάπα. Δεν τα ακούσατε όλα αυτά? Είναι δυνατόν με αυτά τα απλά λόγια, τις γενικότητες, τις απλότητες, ναι κηρύσσεται αίρεση οικουμενισμού, να δημιουργήσουμε ένα σώρο εκκλησίες? Ποιες εκκλησίες? Νομίζω ότι μας υποτιμάτε πάρα πολύ όταν μας λέτε ότι δεν αναφερόμαστε στους πατέρες και ότι δεν είπαμε τίποτα. Κάτσε διαβάστε τα βιβλία μας, δεν έχετε αναιρέσει το βιβλίο μου περί του ζηλωτικού παλαιομερολογισμού που τα γράφει όλα αυτά ξεκάθαρα. Ποιοι διαστρέφουν τον Άγιο Μάξιμο, θα το δείτε σύντομα, γιατί εδώ έχουμε τις παραπομίσεις που δεν τις ανέφερα. Θα δείτε ότι εσείς έχετε διαστρέψει ολοκληρωτικά το βιβλίο του Αγίου Μαξίμου. Θα το δείτε να παραπομπές σύντομα. Τις παραπομίσεις που έχετε κάνει εσείς δεν τις έχετε κάνει ποτέ οι ζηλωτές. Γιατί ειλικρινά σας μιλάω, ποτέ δεν τόλμησαν οι ζηλωτές να παραποιήσουν τα λόγια του Αγίου Μαξίμου και θα τα δείτε σύντομα και με τις παραπομπές. Τα πάντα. Όσα έχετε κάνει και εσείς προσωπικά. Ένα λεπτό για να υπάρχει και μία τάξη. Επειδή ο Σεβασμιότατος είπε να μιλήσω κι εγώ λίγο πάνω σε αυτό το ερώτημα εδώ του πατρός Ευθύμη. Πάτερ Ευθύμη, είπατε ότι θέσατε εκείνα τα δύο ερωτήματα, αναφερθήκα σε εκείνα τα δύο ερωτήματα. Καταρχήν εμείς στην κριτική μας μελέτη, την οποία δημοσιεύσαμε εδώ πέρα, αφιερώνουμε ολόκληρο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, σε προπυπηπτικά χωρία. Το οποίο ίσως δεν το προσέξατε, διότι εκεί πέρα λέμε ακριβώς πώς πρέπει να ερμηνευτούν τα βιβλικά εκείνα χωρία τα οποία αναφέρονται στη σχέση των πιστών με τους αιρετικούς και πώς τα ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, καταλάβατε. Και εκεί κάνουμε μια ανασκευή, διότι εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, την προσθέτει την επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 10. Ερετικών άνθρωπων μετά μία και δευτέραν θυσίαν παρετούν. Έτσι λέει. Ιδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Και το άλλο το χωρίο από την προς Γαλάτας επιστολή, το οποίο και εσείς αναφέρετε εκεί στην δική σας τη μελέτη. Αλλά και αν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό, ευαγγελισάμεθα ημίν ανάθεμα έσω. Αυτά τα σχολιάζουν όμως. Ίσως δεν τα είδατε, δεν τα προσέξατε και δίνουμε την ερμηνεία και λέμε παρακάτω με βάση το πρώτο χωρίο βγάζετε εσείς το συμπέρασμα και λέτε εκεί στη μελέτη σας, στη δική σας μελέτη δεν χρειάζεται άλλη απόφαση συνόδου παρά μόνο προς κατοχύρωση των Ορθοδόξων. Δηλαδή θα πρέπει τώρα οι πιστοί με βάση αυτά τα δύο χωρία μόλις διαπιστώσουν οι πιστοί με τη δική τους κρίση που δεν είναι όλοι βέβαια. Δεν έχουν όλη την πνευματική οριμότητα, δεν έχουν όλη τον πνευματικό φωτισμό για να διακρίνουν την αίρεση. Αυτό το είδαμε και προηγουμένως. Και είπαμε ότι οι Άγιοι Πατέρες έχουν τον φωτισμό. Και αυτοί είναι οι ειδικοί για να διαγνώσουν την αίρεση. Και όχι οποιοδήποτε, διότι έχουμε και αρχάριους μέσα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Έχουμε αρχάριους μέσα στην Εκκλησία μας. Δεν έχουμε μόνο φωτισμένους. Έχουμε αρχάριους, έχουμε μέσους σε πνευματική ηλικία. Έχουμε και τελείους. Άρα λοιπόν. Το μεγάλο μέρος, το μεγάλο πλήθος των πιστών σήμερα είναι ως επιτοπλής των αρχάριων. Λίγοι είναι εκείνοι που φτάνουν σε μια μέση πνευματική κατάσταση και ακόμη πιο λίγοι εκείνοι που φτάνουν σε μεγάλα μέτρα πνευματικά.
Λέτε λοιπόν εκεί ότι δεν χρειάζεται απόφαση συνόδου. Και με βάση το δεύτερο χωρίο της προστήτων επιστολής, ότι η λέξη αυτοκατάκριτος σημαίνει την αυτόματη αποκοπή του αιρετικού από το σώμα της Εκκλησίας χωρίς απόφαση συνόδου. Πώς το βγάζετε αυτό, Πάτερ Φθήμη, το συμπέρασμα? Ότι με βάση αυτό το χωρίο πρέπει εμείς να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αυτομάτως αποκόπτεται ο αιρετικός από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν καταλαβαίνετε έτσι ότι τεινάζεται στον αέρα όλο το συνοδικό θεσμό της Εκκλησίας μας? Το ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι αυθαίρετα, μόλις είναι ανάγκη να υπογραμμιστεί για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Λέω στο κείμενο αυτό, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πέραν αυτών όμως, εδώ προσθέτουμε ότι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι είχαν υπόψη τους τα παραπάνω χωρία, την προς Γαλάτας, την προς Τίτων, που είναι και τα πιο έτσι γνωστά, και με βάση αυτά ερύθμιζαν τη διαγωγή τους απέναντι στις αιρέσεις. Προσέξτε το αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπε και προηγουμένως εδώ ο πατήρ Βασίλειος, εγνώριζαν τους την Αγία Γραφή. Δεν την είχαν άγνοια. Και με βάση την Αγία Γραφή προχωρούσαν. Έτσι λοιπόν, με τη στάση τους μας εδίδαξαν. Λέμε λοιπόν ότι με βάση αυτά ερύθμιζαν οι Άγιοι Πατέρες τη διαγωγή τους απέναντι στις αιρέσεις και στους αιρετικούς. Δεν κατενόησαν όμως και δεν ερμήνευσαν αυτά τα χωρία όπως τα ερμηνεύετε εσείς. Δεν έβγαλαν το συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η συγκρότηση συνόδου, ότι δεν είναι αναγκαία η συγκρότηση συνόδου η οποία θα καταδικάσει την αίρεση και θα αναθεματίσει τους αιρετικούς. Επειδή είναι αρκετό το ανάθεμα ή η λέξη αυτοκατάκριτος για την αυτόματη αποκοπή του αιρετικού από το σώμα της Εκκλησίας, που εξαπολύει εδώ ο Απόστολος Παύλος, απέναντίας εθεώρησαν χρέος τους να συγκροτήσουν συνόδους και συνοδικά να εξουδετερώσουν τις πλάνες των αιρετικών. Και έτσι, μέσω συνόδων και συνοδικών διαδικασιών, να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό το ανάθεμα του Αποστόλου Παύλου. Δεν είναι αυθαίρετα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε πώς ερμηνεύεται την Αγία Γραφή, Πάτερ Φθήμη. Όσο δε αναφορά το άλλο που είπατε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ελέγχθησαν πολλά μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο βλάσφημα τα οποία καταδικάζει η Εκκλησία μας απεριφράστως. Απαράδεκτα από αυτούς που τα είπαν, όσοι τα είπαν. Αλλά ίσως δεν προσέξατε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ότι όλες αυτές οι κοινές δηλώσεις των ειδικών μας εκπροσώπων, που αναξίως βέβαια εξεπροσώπησαν σε αυτά τα συνέδρια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών την Ορθοδοξία, όλες αυτές οι κοινές δηλώσεις και οι απαράδεκτες δηλώσεις και παραδοχές τους δεν έτυχαν μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, συνοδικής εγκρίσεως. Ούτε απορρίψεως, ούτε εγκρίσεως. Μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής, ορίστε. Με συγχωρείτε να εφαρθώ, επειδή είμαι στη Συνόδου, να σας πω ότι δεν υπάρχει θεολογικό κείμενο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δογματικής υφής που να γίνεται δεκτό από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τα κείμενα αυτά τα οποία εκδίδονται, συνοδικώς, είναι referendum, δηλαδή κάποια κείμενα που φτιάχνει αυτό το όργανο χωρίς καμία μα καμία συμμετοχή της Ορθοδόξης Εκκλησίας σε επίπεδο συνοδικό. Δεν αποδεχόμεθα αυτά τα πράγματα. Ήδη μάλιστα στην τελευταία ιεραρχία απεκηρύχθησαν αυτά τα κείμενα από τον από τον ίδιο τον εκπρόσωπο εκεί, Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Επομένως δεν έχουν καμία μα καμία πνευματική σημασία δια την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο μόνος λόγος που θα πρέπει να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Εκκλησιών είναι αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως. Ότι δια της συμμετοχής μας, έστω σε αυτή την κοινωνικού τύπου κοινωνία των διαφόρων ομολογιών, προσφέρουμε το άνοθη της εξαστικότητας. Και αυτό είναι κάτι λανθασμένο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει όμως να πω και κάτι, πατέρες, εδώ, ότι, πατέρ Ευθύμιε και αγαπητέ Λαβρέντη και όλοι όσοι είστε εδώ, με
δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε αντιμαχία μαζί σας και σε αντιπαλότητα. Είστε εκλεκτά μέλη της Εκκλησίας, εμείς αυτό πιστεύουμε, εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. Σας αγαπούμε ιδιαιτέρως. Δεχόμεθα ότι ο πόνος σας και η αγάπη σας για την ακρίβεια της πίστεως είναι κάτι που και εμάς μας βοηθάει και μας οδηγεί, αλλά νομίζουμε ότι κάνετε ένα λάθος όσον αφορά την ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στον Θεό και στην Εκκλησία Του, διανασταθούμε ακέραιοι στο μήνυμα της σωτηρίας και ότι χρειάζεται να έχουμε μία διάκριση στα θέματα αυτά, διότι δεν μπορούμε να έχουμε την άποψη ότι είμεθα οι σωτήρες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν σώζεται, σώζει. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ ταπείνωση, πολύ προσευχή και μεγάλη επίκληση της Θείας Χάριτος για να μην κάνουμε λάθος σε τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε προς τα πρόσωπά σας καμία εμπάθεια. Αντιθέτως, στρέφουμε αισθήματα βαθιάς αγάπης και σε εσάς προσωπικώς και αναγνωρίζουμε και τους αγώνες σας και την πιστότητά σας και στον Λαβρέντη τον Τεδιότσιο και στον Παναγιώτη τον Σημάτη και σε όλους που κάνετε έναν αγώνα πίστεως απέναντι στον δαιμονισμό του οικουμενισμού, τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο. Δεν κοινωνούμε στην αίρεση και αυτό που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι κόκκινη γραμμή είναι αυτό το οποίο προβλέπει η λογική και η δογματική μας πίστη αλλά και η κανονική μας πρόβλεψη. Ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους επισκόπους οι οποίοι προβαίνουν σε άστοχες, απαράδεκτες, σε καινοσκοπικές, ό,τι θέλετε πέστε δηλώσεις, εάν δεν υπάρχει το κοινό ποτήριο. Δηλαδή η μετοχή τους στην αίρεση. Διότι είδατε τι έχει γίνει πολλές φορές. Όταν πιέζονται, λένε άλλα πράγματα. Διαφοροποιούνται, αρνούνται αυτά τα οποία είχαν πει ή τα διαστρέφουν. Λοιπόν, γι' αυτό τον λόγο, επομένως, για να είμαι θα δίκαιη με τον Θεό και με τους ανθρώπους και κυρίως με την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην ψυχή μας και στην σωτηρία μας, πρέπει να έχουμε διάκριση και να μην έχουμε έναν ανεπίγνωστο ζηλωτισμό, ο οποίος δεν οδηγεί σε σωστά αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά στα πρόσωπά σας, όλοι μας, αισθανόμεθα βαθιά αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό. Επομένως, μην θεωρείτε ότι αυτό το οποίο λέμε το λέμε από κάποια αντιπαλότητα. Προσπαθούμε όμως να μην αυτοσχεδιάζουμε στα της πίστεως. Και αυτό είναι ένας βασικός κανόνας στη ζωή μας. Μάλιστα, ποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο? Ένα λεπτό, γιατί είναι και πολλοί. Οι Πάτερ Ευθύμιοι είναι πολλοί εδώ που θέλουν. Πάτερ Ευθύμιοι, ορίστε. Ναι, ναι. Ένα λεπτό. Ζήτησα να απαντήσετε, να μας πείτε κάποια γεωγραφικά κορία για να δείξετε, όπως λέει ο Σεβασμός, ότι δεν αυτοσχεδιάζετε. Να μας πείτε πού λένε οι πατέρες να ακολουθούμε τους ερετικούς, επειδή δεν. Δηλαδή, μέχρι αποφάσεις συνόδου θα είμαστε στο στόμα του λύκου, εφόσον εμείς δεν έχουμε τη διάκριση. Πώς εννοείτε εσείς την ακολούθηση των ερετικών? Πώς την εννοείτε? Καθή στιγμή εμείς κάνουμε έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Ο άλλος που δεν ξέρει ο απλός χριστιανός όπως τον ακολουθεί, καθώς τον ερετικό, τον οικουμενιστή, είναι στο στόμα του λύκου. Γιατί λύκοι είπαν είναι οι ερετικοί. Καλά, δεν βλέπετε αυτό το συνέδριο που κάνουμε, τόσα άλλα συνέδρια, τόσες ημερίδες, τόσα συγγράμματα τα οποία, τόσες ανακοινώσεις. Μην ξεφεύγετε, πέστε μας που λένε οι πατέρες, που διδάσκουν αυτά που λέτε, για να μην δείξετε ότι αυτοσχεδιάζετε. Μα οι πατέρες δεν έγραψαν συγγράμματα, δεν καταπολέμησαν μέσω των συγγραμμάτων. Πού λένε λοιπόν να ακολουθούμε τους ερετικούς? Μα δεν ακολουθούμε εμείς, Πάτερ Ευθύμιε μου. Πώς ακολουθούμε? Καθόν χρόνο πολεμούμε την αίρεση. Εσείς. Πώς την ακολουθούμε? Ένας απλός χριστιανός που είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί τον Πατριάρχη, γιατί δεν τον ακολουθεί? Μα τώρα τι λέτε τώρα, μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Αν αυτός ο άνθρωπος έχει μια αισθησία στα θέματα της πίστης, θα ψάξει να βρει. Δεν έχει φωτισμένος. Δεν είναι φωτισμένος. Αν έχει ευαισθησία, είπα. Αν δεν έχει ευαισθησία, είναι. Και άμα δεν έχει, τότε ας παρακολουθήσει όποιον θέλει. Α, ωραία. Εμείς λέμε αυτούς που έχουν πόνο, ναι, που έχουν ευαισθησία, ναι, που έχουν μέσα τους. Οι υπόλοιποι θα τους φάει και αυτόν ο λύκος. Οι υπόλοιποι, μα δεν θέλουν όλοι να ακολουθήσουν την χριστιανική πίστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν το δικό τους τον δρόμο. Είναι άθεοι, μόνο κατ' όνομα χριστιανοί. Καταλάβατε.
Έτσι. Δεν ακολουθούμε αιρετικούς, Πάτερ Ευθύμη. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι προφανές. Έχετε κάποιο πραγματικό περιστατικό να το αιτιολογήσετε? Γιατί αυτό είναι ένας αφορισμός γενικότερος, αγαπητέ αδελφέ. Θα σας πω το εξής. Συγγνώμη τώρα που αναφέρομαι στο πρόσωπό μου, δεν χρειάζεται, δεν έχει καμία αξία. Εμείς μετά του Αγίου Δρυνουπόλου στείλαμε μια επιστολή 100 τόσες σελίδες στην αγγλική, ιταλική, γαλλική γλώσσα και ελληνική προς τον ψευδεπίσκοπο και αντικανονικός κατέχοντα την θέση του πρεσβυγερού μας Πατριαρχείου στη Δύση, του λεγόμενου Πάπα Ρώμης. Μια επιστολή όπου του γράφουμε τα πάντα. Πώς τον ακολουθούμε λοιπόν? Αφού τον παρουσιάζουμε στο δικό του χώρο, γιατί αυτή η επιστολή ανεκτήθη σε όλα τα ιστολόγια της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ευρώπης, όπου εκεί του παρουσιάζουμε τις αιρέσεις του μία προς μία. Πώς τον ακολουθούμε λοιπόν? Μα δεν ακολουθούμε τον Πατριάρχη σε αυτά τα πράγματα. Εστίναμε στον Πατριάρχη επιστολή, όπου του λέμε τις καποδοξίες του και ότι κακώς, κάκιστα αναφέρεται σε μια αιρετική εκκλησιολογία. Αλλά βλέπετε ότι ο Πατριάρχης διαπήντησε στους αγιορείτες ότι οι φύλακες έχουν συγγνώση και ότι εμείς δεν θα προδώσουμε την Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει λοιπόν, οικουμενισμός. Μα δεν είναι. Μια να κάνω τον Ορθόδοξο και μια να πάω με τον Πατριάρχη. Εμείς λοιπόν δεν ακολουθούμε κανέναν ερωτικό. Αλλά αντιθέτως, αδελφέ, πολυτίμητε και αγαπητέ, στυλιτεύουμε την αίρεση και προσπαθούμε να μείνουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Τώρα εσείς γέροντα, συγγνώμη, δεν το λέω σαν αδελφός, έτσι και σαν, σας ξέρω από, σας θυμούμαι από μικρό παιδί που ήμουν στον Άγιο Δημήτριο Κυψέλης που ερχόσταν με τον Μακαριστό, τον γέροντα Στέφανο, επί εποχής του πατρός Παναγιώτη Χρόνη, σας θυμούμαι εκεί και ξέρω και τους αγώνες σας κλπ. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εσείς, ποιον επίσκοπο μνημονεύετε? Μνημονεύετε πάση επίσκοπο δόξο. Μα τι είστε, υπερσύνοδος? Και μνημονεύετε πάση επίσκοπο δόξο. Και είμαι αποτυχισμένος. Ποιος κανόνας το προβλέπει αυτό στην εκκλησία μας? Ένας πρεσβύτερος να μνημονεύει πάση επίσκοπο δόξο. Αυτός ο κανόνας που θέλει. Ποιος? Ποιος Άγιος Πατέρας το έκανε αυτό στην εκκλησία? Ακούστε τον Άγιο. Σας το λέω αυτό δηλαδή ως ερώτημα πνευματικό, όχι για να σας καταλάβω. Να σας απαντήσω προς Θεού. Ο Άγιος Θεόδωρος Οστοδίτης, στον οποίο αναφερθήκατε, για τη μιχιανική αίρεση. 400η επιστολή, μέχρι τις 70 επιστολές, είναι από την πρώτη και δεύτερη εξορία, μιχιανική αίρεση. Ταύταουν συν την προσιγορία αναγκαίων, μιλάει σε έναν ηγούμενο, αναγκαίων ενόμισα υπομνήσε την πατροσύνη σου, όπως η δία ότι αίρεσης, η μιχιανική, φεύγει την αίρεση, ήγουν τους αιρετικούς, του μήτε κοινωνήν αυτής, μήτε αναφέρει μνημόνευση. Ευαγγεστάτη αυτής μονή επί της Θείας Λειτουργίας, ότι μέγιστε απειλέ και είτε μέγιστε απειλέ. Παρά των Αγίων εκφωνηθήσε τη συγκαταβαίνωση αυτή μέχρι και εστιάσεως. Να συμφάγουμε μαζί, ανέφερε ο πατήρ Ιωάννης στο επόμενο κομμάτι. Είδε η οσιώτη σου λέγει πως αυτή πρώτης λαιλασίας του το ούκ είπομε, αλλά και γι' εμείς εμνημονεύομεν τον εντυπιζατήδη, εκείνο γινοσκέτο, ότι ούκ ο σύνοδος είναι, ουδέ εκφωνητών υπήρχε το πονηρόν δόγμα και ανάθεμα. Ήταν παρόν στη σύνοδο του 809 και τον αναθεματίσανε τον Άγιο Θεόδωρο. Και πρώτου τον ούκ είναι ασφαλές αποστρέφει τον παρανομούντον τελείως ή το φεύγει μόνο την προφανή κοινωνία. Μέχρι τότε που δεν εκφωνήθηκε συνοδικό στο πονηρό δόγμα. Όπως λανθασμένος είχε ο Πατριάρχης, ανέφερε το τελευταίο κομματάκι μόνο. Το πρώτο που είχε διακόψει την μνημόνευση, το αποσιώπησε. Πατέρα, ευθύνη να σας απαντήσω. Μιλάμε για τη μηχανική. Τελειώσατε. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, πάτε Βασίλη, αλλά με λόγια του πατέρα, όχι με δικά σας. Ωραία. Εγώ σας προκαλώ εδώ μπροστά σε όλους τους Ορθοδόξους να μου φέρετε, να μας φέρετε μία εκκλησιαστική ιστορία, μία διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όχι μία ακολουθία, αλλά ένα τροπάριο εκκλησιαστικών ακολουθιών να μιλούν ότι επαινούν τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη για τους αγώνες του κατά της μηχανικής αιρέσεως. Δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη η μηχανική αίρεση, εφεύρεμα δεκαετιών ολίγων, να των ενισταμένων και του πατρός Θεοδωρήτου του Μαύρου. Να σας έτσι, πω, να σας δεν πω. Υπάρχει. Όχι, είσαστε λάθος, Πάτερ Βασίλη. Ο Βριένιος, ο Άγιος σας καταδικάζει. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης είναι ο μοναδικός. Πάτερ Ευθύμη, περιμένετε να τελειώσει ο Πάτερ Βασίλης. Μην παρεμβαίνετε και... Όχι, σας παρακαλώ. Όχι, μα δεν θα το κάνουμε χάος εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσει ο πατήρ Βασίλη. Πάτερ Βασίλη, τελειώσατε? Εγώ τελείωσα. Ωραία. Περιμένω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Τώρα,
Μισό λεπτό. Μα δύο μαζί μπορείτε να μιλάτε συγχρονώς. Μιλάτε πιο σιγά, δεν μπορούμε να ακούμε τόσο δυνατά. Μα δεν γίνεται δύο μαζί να μιλάτε, για πέστε μου τώρα. Ποιο θα λάβει το λόγο δηλαδή. Πάτερ, μπορώ να απαντήσω από το κομματικό μας σύνδεσμο. Πάτερ, ευθύνη είναι κι άλλοι να μιλήσουν όμως. Πώς θα γίνει δηλαδή. Απευθύνθηκε σε μένα αυτό το κομματικό. Εγώ σας ωραία. Για δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Όχι παραπάνω. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που λέει για τα σχίσματα αυτά ότι καταδικάστηκαν. Καταρχάς δεν καταδικάστηκαν. Μετανόησαν δύο πατριάρχοι. Αν δείτε τη βιογράφη του, δύο βιογράφους του. Και με βάση τη θεολογία του Αγίου Θεοδόρου έγινε η ένωση πάλι. Καταδικάστηκε ο Ιωσήφ και λοιπά. Όλα αυτά. Στο συνοδικό τη 7η Οικουμενική Συνόδου είναι ο μόνο από όλου του σωσίου πατέρε που μνημονεύονται και μακαρίζονται, ο οποίο ονομάζεται Πανόσιο. Θεοδόρου του Πανοσίου. Αν ήταν εκτό εκκλησία και ήταν σχίσμα, ήταν Πανόσιο. Ωραία, λοιπόν, τελειώσατε. Ναι, τελειώσατε. Ωραία. Πανόσιο ονομάζεται. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, ένα λεπτό. Λοιπόν. Ορίστε εσεί. Ναι. Έλα, πάτε πίσω από εκείνη. Και παρακαλώ, χαμηλώστε τους τόνους, μα δεν είναι έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε χρόνο. Μα όταν εσείς φωνάζετε, αναγκάζομαι κι εγώ να φωνάξω. Όταν φωνάζετε εσείς, τότε φωνάζω κι εγώ. Έτσι, λοιπόν, παρακαλώ. Μόνο δύο λεπτά, ορίστε πάτε μου. Όχι, όχι, μετά, κύριε Τζόρτζο, μετά. Λοιπόν, μη φωνάζετε όλοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Δεν ήρθαμε εδώ για να φωνάζουμε, ούτε να καλογραφήσουμε, ούτε να εξώσει ένας περισσότερο τη φωνή του άλλου. Ήρθαμε με πνεύμα αληθείας και αγάπης να προσπαθήσουμε να πούμε, να ακούσουμε λίγα λόγια από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, από τους εκλεκτούς ομιλητές και να βγάλουμε ένα θετικό συμπέρασμα με ηρεμία και αγάπη. Οι φωνές νομίζω περιττεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρακάτω, προχωρήστε στο θέμα σας. Αφήστε το τώρα αυτό, γιατί χάνουμε χρόνο. Προχωρήστε στο θέμα σας. Εμείς αφήστε το τώρα. 2,5 ώρες σας ακούμε με πολύ προσοχή. Ωραία, λοιπόν. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να πείτε επί των εισηγήσεων, παρακαλώ, επί των εισηγήσεων. Αφήστε τα αυτά τώρα, παρακάτω. Γιατί να τα αφήσω, πάτε μου, δεν έλαβα το λόγο. Λοιπόν, πέστε μου, τι θέλετε να πείτε πάνω στα θέματα, πάνω στις εισηγήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε στην ταπεινότητά μου, να πω δύο λόγια. Να συγχαρώ τους εκλεκτούς ομιλητές και τους σεβασμιότητες του Πειραιός, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ, για τους αγώνες του γενικότερα, το ήθος του και την πίστη του. Να πω όμως με πολύ αγάπη και σεβασμό, ιδιαίτερα στο πρόσωπό του αλλά και στους υπολείπους ομιλητές, ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα στην πλειοψηφία του, στη στριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν καμία σχέση με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έγινε προσπάθεια, δεν ξέρω αν έγινε σκεμμένη ή όχι, από ένα-δύο ομιλητές κλπ. Να διαστραβλωθεί τελείως η διδασκαλία της πίστεώς μας, η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, του Αγίου Μαξίμου του Μονογητού, του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και όλοι διαχρονικά ο αγώνας όλων των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων εναντίον των αιρετικών και της αιρέσεως. Ακούστηκαν πλήθος, όχι μία, είχα δηλαδή, δεν ήθελα να μιλήσω, έτσι. Γι' αυτό και δεν σημείωσα, δεν κράτησα καμία σημείωση. Αν σας ανέφερε τις αντιφάσεις των ομιλητών, είναι ένας νονεχής και γεύρων και γνώσης της Αγίας Γραφής των Αγίων Πατέρων, αν άκουγε αυτά που λέγατε περισσότεροι, θα ακούσω την ομιλία σας, το υπόσχομαι, έτσι. Και μάλιστα πριν πότε σας υπόσχομαι, προσκαλώ, έτσι ζητάω ταπεινά, όποιος θέλει αποδεχτός από το Σεβασμιότητα, δεν το κάνει, δεν είναι απευθύνω Σεβασμιότητα, από τους υπολείπους ομιλητές να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, όχι ως μονόλογο, έτσι με κείμενα και πηγές και να δούμε αν όλα αυτά που υπόθησαν ισχύουν και είναι πραγματικά κλπ. Ήταν τόσο πολλές οι αντιφάσεις μεταξύ των ομιλητών, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος, ο ένας έλεγε δεν πρέπει να χωρίζουμε, να φέρνουμε
από προσυνοδικής αποφάσεως, μετά επικαλώ τον ο άλλος τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας και τον 31ο τον Αποστολικό κανόνα και λέει ναι, μπορεί κανείς να φύγει, και αλλά πρέπει όμως να γίνει με κάποιο τρόπο, είναι δυνητικό, δεν είναι υποχρεωτικός, είναι δυνητικός κλπ. Μετά στη συνέχεια έλεγε ότι πριν κατεγνωσμένης να υπάρξει μια σύνοδος η οποία να καταδικάσει μια αίρεση, δεν μπορούμε να φύγουμε. Στη συνέχεια λέγανε, έλεγε και κάποιος άλλος ομιλητής, ναι, υπάρχει βέβαια η σύνοδος της Ρωσικής Διασποράς που κατεδίκα στον Οικουμενισμό, αλλά δεν ισχύει, δεν είναι πολύ σοβαρή, δεν είναι δεούν κλπ. Και υποτόνισε την σημασία της Συνόδου κλπ. Και μίλια ο άλλα τόσα, τα οποία δηλαδή εγώ σαν ακροατής λυπήθηκα πάρα πολύ, έτσι, παρόλο που υπήρχε η πρόθεση να βοηθήσετε στο σημερινό θέμα, λυπήθηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ και άκουσα όλες αυτές τις αντιφάσεις. Έτσι, και δεσμεύομαι όποιος θέλει από τους εκλεκτούς συνομιλητές να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, έτσι, με επιχειρήματα και με στοιχεία για να αποδείξω όλα αυτά που λέω. Και αν δεν δεχτεί κανείς από τους σεβαστούς ομιλητές να κάνει δημόσιο διάλογο με την ταπεινότητά μου, γιατί ίσως θεωρεί τον εαυτό του πολύ ανώτερο την ταπεινότητά μου κλπ. Τότε δεσμεύομαι έτσι να πάρω αυτή την ομιλία που έχει γραφεί σήμερα και να απαντήσω βήμα προς βήμα σε όλα τα οποία υπόθεσα. Ναι, ναι, για να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια. Ωραία, το ακούσαμε. Λοιπόν, πάνω σε αυτά. Δεν εξέφρασε καμία απορία, μια κρίση, έκανε σεβαστή κρίση. Μια γενική κρίση κάνατε. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, με θεωρείτε τόσο... Όχι, όχι, θέλετε να θέλετε, μα μου δίνετε τον χρόνο να πω πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι, καταρχάς μιλούσατε για τον Άγιο Θόδωρο στο Δήμο και λέγατε ότι παραδείγματος χάρη, έτσι, προσυνοδικής αποφάσεως δεν μπορεί να φύγει κανείς, πρώτο, δεύτερο, ότι δεν απευθύνομαι σε εσάς, στους ομιλητές, όλοι, δεν μπορούσα να κατέβω συγνώση ποιος το είπε. Έτσι, και παράδειγμα ότι ναι, είναι αιρετικοί αυτοί, αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τους αιρετικούς, μπορούμε να τους μνημονεύουμε όμως. Ο Άγιος Θόδωρος τι λέει, η μεν αιρετική, τέλειον περί την πίστη είναι αναβάγισο, η δε, είχε της λογισμής, ου συναπόκειται, την κοινωνία της αιρέσεως συνόλυται. Αυτοί λοιπόν που είναι αιρετικοί, είναι έχουν αναβαγίσει τελείως. Οι υπόλοιποι όμως οι οποίοι ακολουθούν τους αιρετικούς, αλλά δεν συμφωνούν με τη γνώμη των αιρετικών, έτσι, χάνονται κι αυτοί επειδή μνημονεύουν και ακολουθούν τους αιρετικούς, παρόλο που πρεσβεύουν ορθόδοξα. Πού στέκει λοιπόν όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα, ότι ναι, αυτοί είναι αιρετικοί μεν, αλλά εμείς δεν είμαστε αιρετικοί, δεν συμφωνούμε μαζί τους, αλλά τους μνημονεύουμε. Μα ο Άγιος Θεοδόσιος λέει κάτι διαφορετικό. Τον Άγιο Θεοδόσιο, τότε ήταν που επικαλεστήκατε. Όσον αφορά και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έχω το όνομά του, αν και αναξίως. Και τον έχουμε λυτήσει γραμμή προς γραμμή. Γραμμή προς γραμμή. Φτάσαμε στο σημείο αυτό να λένε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σιωπούσε την αίρεση για 20 χρόνια. Πότε έγινε πάτριμο μόναχος ο Άγιος Μάξιμος? Ο Άγιος Μάξιμος πριν γίνει μοναχός ήταν γραμματεύς δεξιό χέρι του αυτοκράτορου, του Ηρακλείου. Ήταν μοναχός όταν σιωπούσε, ήταν γραμματεύς στον αυτοκράτορα. Και πείτε μου εσείς που έχετε διαβάσει τον Άγιο Μάξιμο. Πότε έγινε μοναχός? Ναι. Έφυγε από το 626. Δεν ήταν όμως μόνο ο Άγιος Μάξιμος, είχε την εποχή Ορθόδοξη. Για την αίρεση, βεβαίως και έγινε. Χωρίς να διακόψει την κυρία. Και η σύνοδος πότε έγινε στην Ιταλία, στην Λατεράνο? Το 634 ο Άγιος Οχρόνιος γράφοντας. Στην Λατεράνο, όχι στον Άγιο Χρόνιο Σολίκο, το 639. Ωραία, να απαντήσω. Μέχρι τότε ο Άγιος Μάξιμος είχε φύγει από είχε διακόψει επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα. Το Σέρβιο, τον Πύρο, τον Παύλο, τον Γιώργο Συμπολίτη. Βεβαίως όχι, το 633. Βεβαίως όχι τι. Δεν είχε διακόψει. Δεν είχε διακόψει ο Άγιος Μάξιμος κοινωνία. Μα δεν έχετε διαβάσει τις απαντήσεις μας. Διαβάστε πρώτα εσείς τις απαντήσεις. Εγώ τώρα σας γνωρίζω, πατέρα. Εγώ δεν σας γνωρίζω. Εγώ σήμερα σας γνώριζα και ευχαρίστω να διαβάσω πιο πολύ. Λοιπόν, το 634 ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν έγινε πατριάρχης, κατακεραυνοβόλησε την αίρεση του μονοθελητισμού που χειριζόταν επί 20 χρόνια, αποκαλώντας τον Άγιο Σέργιο συλλειτουργό. Και ένα χρόνο πριν. Για τον Άγιο Σέργιο. Ένα λεπτό. Μα αφήστε τον να ζητώσει τώρα. Αφού μιλάει τώρα, γιατί τον διακόπτε. Επί 20 Σέργιο, συγγνώμη, συλλειτουργό. Και ένα χρόνο πριν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος στο διάλογο προς τον Πύρο, ένα χρόνο πριν, είχε πέσει στα πόδια του Σεργίου παρακαλώντας, διαβάστε και το δοσίθιο των Ιεροσολύμων, αναφέρουμε τις πηγές. Χρονολογία προς χρονολογία, 633, 634 κτλ.
Δεν έχετε απαντήσει τίποτα. Όσοι έχουν γράψει, έχουν διαστρεβλώσει την ιστορία του Αγίου Μαξίμου και θα δείτε, σας επαναλαμβάνω, και στο κείμενο αυτό. Έχετε, πατέρα Βασίλη, ναι. Έχετε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο που θέλετε, όποια μέρα θέλετε. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Όχι, στη θέση μου να πει. Διάλογο, όχι μονόλογο. Εγώ θα σας παρακαλούσα πρώτα. Να φέρετε τα κείμενα. Εγώ θα σας παρακαλούσα πρώτα να απαντήσετε στα βιβλία που έχω γράψει για τις παραπονιές και μετά θα κάνουμε κείμενα. Έχετε απαντήσει εσείς και όλοι οι υπόλοιποι κληρικοί στα βιβλία που έχει γράψει τα Ταπεινώτης εδώ και πολλά χρόνια. Έχει απαντήσει κανείς στα βιβλία μου. Έχω γράψει 10 βιβλία. Έχει απαντήσει κανείς τα βιβλία τα δικά μου. Εσείς πότε γράψατε τα βιβλία? Τα βιβλία κυκλοφορούν 15 χρόνια. Διαβάστε λοιπόν και εσείς τα βιβλία μου, απαντήστε πρώτα και μετά να συζητάμε. Θα τα διαβάσουμε. Πολύ ευχαρίστω. Πάτερ Μάξιμο, εσείς μιλήσατε και για τη δευτέρα παρουσία μου, αν θυμάμαι καλά. Και λέγατε ότι θα γίνει το 2013, ε! Άδεια! Και τελικά δεν έγινε. Λοιπόν, τι μας λέτε τώρα? Φοβερή... Μιλήσατε ότι ο Αντίχριστος ήλθε. Φοβερή... Αυτά λέγατε. Φοβερή αδελφή. Το έχω το βιβλίο σας και το έχω διαβάσει. Είστε σίγουρος? Βεβαίως, το έχω το βιβλίο σας. Είστε σίγουρος? Πάτερ Μάξιμο. Βλέπετε, και λοιπόν, βλέπετε τακτική. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εξοπλίζεται. Σε ποια πλάνη, ούτε τώρα μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αφού βλέπετε ότι οι ημερομηνίες που βάλατε δεν ισχύουν. Λοιπόν, να απαντήσω. Καταλάβετε. Αφήστε το τώρα αυτό. Λοιπόν, όσο για το άλλο που είπατε, εσείς, όχι, σας παρακαλώ, μα εσείς ρυθμίζετε. Σας παρακαλώ, Πάτερ Χρήστο, πάρτε το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, εσείς ρυθμίζετε. Λέτε ψέματα, γιατί εγώ δεν σε παρακαλώ, Πάτερ μου, εγώ ρυθμίζω ότι είστε ψεύτης. Τη συζήτηση εγώ τη ρυθμίζω. Και συγκοφάτη, σε παρακαλώ, Πάτερ μου, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, μαζάτσο, άκουσέ με τώρα. Μα εσύ θα κάνεις τώρα, έλα εσύ, πάμε να κατέβω εγώ κάτω. Παρακαλώ, σε βαθμό, έχω βάλει σε εγώ το θυμά. Τι λέτε τώρα, ακούστε. Ότι το 2013 θα γίνει δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αφήστε το τώρα. Σε βαθμό, επικαλούμε την αγάπη σας και το... Έχω γράψει το θυμά εγώ. Έχω γράψει για το 2013 θα γίνει δευτέρα παρουσία. Πότε θα γίνει? Το 2018 είπα. Γιατί λέτε ψέματα λοιπόν? Γιατί λέει ψέματα? Μα εσείς προηγουμένως είπατε ότι διαβάσατε το βιβλίο μου και λέω 2013. Άρα λέτε ψέματα. Λοιπόν τώρα, ο κύριος Δεπόξιο. Όταν στριμώχνεστε, αλλάζετε θέμα για να μην απαντήσετε τίποτα. Γράφτε πάτε, ο κύριος Δεπόξιο. Να το πάτε, να το πάτε. Δεν απαντήσατε όμως, Σεβασμιώτη, είπα εγώ για το 2013. Σας ρωτάω, απαντήστε. Το 2000, εγώ, για δευτέρα παρουσία, εγώ, για τον Αντίχριστο είπα, όχι για δευτέρα παρουσία. Πάρω Αντίχριστος, άλλο δευτέρα παρουσία. Πού είναι ο Αντίχριστος? Πού είναι ο Αντίχριστος? Πού είναι? Εσείς λέτε ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Πότε ήρθε ο Αντίχριστος? Εγώ για πολλά χρόνια, τότε που είναι. Πού είναι αυτός ο Αντίχριστος? Αφήστε μας τώρα, αφήστε μας να συνεχίσουμε το... Εσείς θα ανοίξετε το θέμα. Ελάτε, εντάξει, μετά μου, δεν είναι και τέτοιο πράγμα. Ελάτε, ο κύριος Δεδότζη, ελάτε. Σεβασμιότατε, πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Δέχομαι, σεβασμιότατε, με πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση αυτό που είπατε, ότι μας αγαπάτε, μας εκτιμάτε και σαν πρόσωπα και στον αγώνα που κάνουμε κτλ. Βέβαια, μας θεωρείτε κάπως αδιάφορους. Όχι, αλλά... με συγχωρείτε, συγγνώμη, στο τη συγγνώμη σας. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε αποδείξει. Σας έχουμε και βραβεύσει προσωπικώς με το ανώτατο παράσημο της Μητροπόλεως για τους εκδοτικούς σας αγώνες υπέρ των πατέρων και της πίστεως. Κύριε Δεδότζιο, δεν είναι κάτι που απλώς το λέμε, το έχουμε και κάνει και πράξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Μόνο να συμπληρώσω και υπέρ των αντικουμενιστικών αγώνων που δώσατε το βραβείο αυτό στον Πειραιά. Συμφωνώ, ναι. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι παρά την αγάπη σας, την πράξη, όπως παρατηρήσαμε και σήμερα, έγινε από τον πατέρα Παύλο η αναφορά του βιβλίου Διαχρονική Συμφωνία και τα λοιπά του πατρός Ευθυμίου Τερκαλινά. Δεν αναφέρθηκε όμως το όνομά του, ότι αυτό το βιβλίο
είναι του Πατρός Ευθυμίου Τρικαμινά, αλλά μόνο ότι είναι ενός καθυρημένου μοναχού. Αυτό ενώ αναφέρει και το όνομα του εταίρου από την Κυστέντος πρόσφατα, Πατρός Ευθυμίου Χαραλαμπίδη, και αυτό, σε αυτό το πράγμα διακρίνω και διαφαίνεται μία όχι και τόσο πολύ αγάπη, για να πω και να παραμείνω μόνο σε αυτό. Πάντως να ξέρετε, σεβασμιότατε, ότι και εμείς και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά ιδιαίτερα σας αγαπώ, σας εκτιμώ και είστε πάντα στις προσευχές μου και παρακαλώ τον Κύριο και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, να σας φωτίσει ώστε πράγματι να είστε ο μπροστάρης και ο ηγέτης της αποτυχήσεως. Όπως σας είπα και στο ναό όταν βραβεύσατε, έναν επίσκοπο των κατακομβών δικαιούται και η Ελλάδα. Και σε αυτό προσβλέπω από εσάς και προσεύχομαι γι' αυτό. Περαιτέρω, σεβασμιότατε, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τους ομιλητές έγινε μία ταύτιση απαράδεκτη μεταξύ των νεοημερολογητών και των παλαιοημερολογητών αντιοικουμενιστών. Έγινε αυτή η ταύτιση και καθ' όλη τη διάρκεια ιδιαίτερα της ομιλίας του Πατρός Βασιλείου υπήρχε μία επιχειρηματολογία κατά του παλαιονεολογικού ζηλωτισμού και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονταν και οι νεολογοί και οι νεοημερολογίτες, οι αντιοικουμενιστές. Και έτσι φορτώθηκαν και στους νεοημερολογίτες οι αντιοικουμενιστές όλη η επιχειρηματολογία κατά των παλαιονεολογητών. Νομίζω ότι αυτή η ταύτιση είναι μία απαράδεκτη, μία αδιάκριτη και απαράδεκτη κίνηση και συκοφαντία. Συκοφαντία, και επιτρέψτε μου να το πω όπως το προσέλαβα, κακοπροαίρετη. Επίσης, θέλω να αναφερθώ ότι η διαπραγμάτευση περί του 15ου κανόνα της Προεδρευτέρας Συνόδου έγινε με ένα πνεύμα ακυρώσεως του κανόνου. Δηλαδή με μία διάθεση όχι μόνο να μην αναγνωριστεί ως υποχρεωτικός ο κανόνας, αλλά ούτε και ως προαιρετικός, διότι και προαιρετικός τελούμενος, ο εφαρμοζόμενος αυτός ο κανόνας, θέτει εκείνους που τον εφαρμόζουν εκτός εκκλησίας, όπως λέτε. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι και όπως μέσα στην καρδιά μου το νιώθω και γι' αυτό έχω προχωρήσει σε αυτή την αποτύχηση, δεν είναι η θέση μου έξω από την Εκκλησία, αλλά ακριβώς η επιστροφή μου στην Εκκλησία. Και αυτό δικαιώνεται, σεβασμιώνεται, από αυτό που μας είπατε στην αρχή της εισηγήσεώς σας, ότι εις συν Χριστός είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, η αλήθεια βρίσκεται εκεί που είναι ένας με την αλήθεια συν τον Χριστό. Δεν είναι αναφορά ότι οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, οι περισσότεροι μνημονεύουν τους αιρετικούς, ας πούμε, κτλ. Μάλιστα, η εφαρμογή αυτού του 15ου κανόνος είναι που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς αυτός ο κανόνας και αναφέρεται στα κείμενα των Αγιοριτών Πατέρων όταν έβαψαν τη μνημόνευση των Πατριαρχών. Έγινε η επίλυση του 15ου κανόνου, όπως και των επισκόπων, των τριών επισκόπων που επίσης διέκοψαν τον μνημόσυνο. Τώρα βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ναι, μεν, αλλά ύστερα από κάποιο μεγάλο μικρό χρονικό διάστημα επανήλθαν στη μνημόνευση. Όμως η επάνωδος στη μνημόνευση των αιρετικών και αιρετιζόντων επισκόπων, ιδιαίτερα του αρχιερεσιάρχου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, μάλλον των αρχιερεσιαρχών, οικουμενικών πατριαρχών, Αθηναγόρα, Δημητρίου, Βαρθολομαίου, για να τους λέμε με τα ονόματά τους όπως πρέπει, δεν αποσόβησε την εξέλιξη της αλώσεως της Εκκλησίας μας από τον οικουμενισμό, αντίθετα της έδωσε μία μεγάλη όθηση, ώστε να καταλήγει κανείς να λέει ότι η πάυση εφαρμογής του 15ου κανόνος οδήγησε σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Και μάλιστα, επιμένοντας στο 15ο κανόνα, αυτό που παραθεωρείτε στην διαπραγμάτευσή σας, πατέρες, είναι ότι
ο 15ος κανόνας αναφέρει ότι η αποτύχηση δεν είναι σχίσμα, αλλά αποτρέπει το σχίσμα. Και μάλιστα εκείνοι που προχωρούν σε αυτή την αποτύχηση, για λόγους πίστεως πάντα, αξίζουν επένων. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς, ανεξαρτήτως των απόψεων που μπορεί να έχετε ευρύτερα για όλο αυτό το θέμα της αποτυχήσεως, τουλάχιστον να επενέσετε, να αναγνωρίσετε την κίνησή μας ως νόμιμη εκκλησιαστικά και να μας επενέσετε όπως επιτάσσει και επιβάλλει ο 15ος κανόνας. Επίσης, αναφέρθηκε και εσείς σεβασμιότατε, αναφερόμενος στο ΞΕΡΑ, το πούμε, είπατε ότι είναι μια κοινωνική συνάντηση για θέματα κοινωνικά, φιλανθρωπικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Συγχωρέστε με, σεβασμιότατε, αλλά δεν θα συμφωνήσω με αυτή σας την άποψη. Είναι τελείως πλαθεμένη. Γιατί στο ΞΕ, από την ίδρυσή του, αναπτύσσεται μια αντορθόδοξη θεολογία, η οποία βήμα-βήμα περπατάει για να φτάσει στο σημείο να πει ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες και μέσα των οποίων σώζονται, θεωρίες περί δύο πνευμόνων, ας πούμε, και όλες αυτές, ας πούμε, οι ιστορίες, οι οποίες Ένα λεπτό, αφήστε το να τελειώσει. Συνεχίστε. Συνεχίστε, Πάτερ, κύριε Θεοδόξιο. Λοιπόν, επιμένω ότι έχουν και θα ικανοποιήσω τους αδελφούς, είναι αιρέσεις. Αυτές οι αιρέσεις, λοιπόν, αυτό που λένε οι αδελφοί περί αιρέσεων, επιτείνει και δικαιώνει αυτή την τοποθέτηση που κάνουν σχετικά. Έχουν διατυπωθεί επισήμως, έχουν γίνει αποδεκτές από τους Ορθοδόξους αντιπροσώπους. Και ναι, δεν έχουν αναγνωριστεί από το σύνολο οποιασδήποτε εκκλησίας, αλλά και δεν έχουν απορριφθεί και δεν έχουν καταγγελθεί. Και μάλιστα δεν έχουν αποτελέσει λόγο για την αποχώρηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πράγμα το οποίο έχει πράξει από χρόνια πολλά η Εκκλησία της Γεωργίας και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Και επίσης, ναι, τελειώνω, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω σημαντικές τοποθετήσεις, γιατί σας άκουσα επί 4-4,5 ώρες να μιλάτε. Ναι, αλλά θέλουν κι άλλοι να μιλήσουν όμως. Δεν είστε μόνοι εσείς. Πολλούς από τους αδελφούς τους εκφράζουν αυτά που λέω, γι' αυτό επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Όχι όλους, δεν τους εκφράζουν όλους. Όχι, αλλά πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Σύντομα, σύντομα, γιατί μιλάτε τώρα. Μα όσο με καθυστερείτε, θα είχα τελειώσει. Σύντομα. Επίσης, λέτε ότι ο οικουμενισμός δεν είναι αίρεση κατεγνωσμένη και καταδικασμένη. Όχι το ότι είναι κατεγνωσμένη η αίρεση από Αγίους Πατέρες συγχρόνως. Περιλαμβάνει και αποτελείται ο οικουμενισμός από ένα συμβίλημα αιρέσεων οι οποίες έχουν καταγνωστεί και έχουν καταδικαστεί από οικουμενικές συνόδους στο παρελθόν. Άρα λοιπόν η αιτίαση ότι δεν έχει καταδικαστεί ο οικουμενισμός από Οικουμενική Σύνοδο είναι ανυπόστατη. Διότι οι αιρέσεις που συμπεριλαμβάνει, έστω και μία, έχουν καταδικαστεί από τις αιρέσεις. Από τις συνόδους, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Και κάτι ακόμη θα ήθελα να πω. Σύντομα. Παρακαλώ. Πιο σύντομα. Μιλήσαμε για Αγίους Πατέρες. Και λέμε ότι οι πατέρες εκτιμούμε ότι κάνανε ή δεν κάνανε αποτύχηση, ας πούμε, κτλ. Η επιλογή μας, στους ποιους πατέρες θα μιμηθούμε, ηρίστον παρόδο, τιμή Αγίου είναι η μίμηση του Αγίου, είναι εκείνη που διαπιστώνουμε ότι συντάσσεται και συνηθαίνεται καταρχήν με το Ιερό Ευαγγέλιο και τις αποφάσεις των Συνόδων και τους Ιερούς Κανόνες. Αυτό είναι που είναι η υπόθεση κάθε ενός χριστιανού να τοποθετηθεί απέναντι και να κάνει την επιλογή του και να ακολουθήσει. Ωραία, τελειώσατε. Σας ευχαριστώ. Τέλειωσε και κάτι άλλο. Και κάτι πάτερ μου. Μην είστε τόσο πιεστικός. Είστε βέβαια διαχειριστής συγκεκριμένων, αλλά δεν είστε δικτάτορας. Μα δεν συζητάμε μέχρι τις 12. Ναι, αν ήταν παραλαβήτες αυτά που λέω, θα είχατε δίκιο. Ίσως να πείτε κάτι, αλλά αυτά που λέω νομίζω ότι έχουν μια αξία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Στον αφορά αυτό που λέτε ότι ο οικουμενισμός είναι συμβίλημα αιρέσεων, θα μπορούσα να πω
Γιατί να ασχοληθεί η έκτοκομη, η σύνοδος με τον μονοθεριτισμό, αφού οι τέσσερις σύνοδοι έχουν αποφασίσει για το πρόσωπο του Χριστού. Εννοείται αυτό έχει δύο φύσεις, έχει και δύο θηλίες, έχει και δύο ενέργειες. Άρα χρειαζόταν αυτή η διασάφηση, η διευκρίνηση του δόγματος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγάλη ανατροπή. Αυτό που είπαμε, που γράφει ο πατήρ Ευθύμιος πάρα πολύ καλά. Εδώ τη μια σου λένε είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς παρασπίζουμε την πίστη. Πάει και μιλάει ο Παναγιώτατος σε διάφορες Μητροπόλεις και απ' την άλλη πηγαίνει εδώ και εκεί. Και άλλα θέματα τα οποία δίνουν μια σύγκριση στον κόσμο. Αυτό χρειάζεται διασάφηση και διευκρίνηση. Θέλει κατάγνωση. Όσον αφορά τους Αγίους, είπατε το εξής, ότι οι Άγιοι ακολουθούμε τους Αγίους, οι οποίοι ακολουθούν την Αγία Γραφή και τους προαυτούν ο ίδιος πατήρας. Δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος να ακολουθήσει τους προαυτοπατέρες. Τι θέλω να πούμε με αυτό, ότι η Εκκλησία δεν αναγνώρισε αυτούς τους Αγίους. Όχι που ξακολουθούσε, ήταν Άγιος και είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θέλω να πω και στον πατέρα Μάξιμο Αρχιεζόμενος. Είμαστε εμείς Άγιοι Μάξιμοι. Είμαστε εμείς ένα σκηνή. Να πάρουμε πρωτοβουλία σε αυτή την περίπτωση τόσο εύκολα. Και να αφήσουμε τους ανθρώπους. Τελειώνοντας, σας παρακαλώ. Και να αφήσουμε τους ανθρώπους στα δικά του οικουμενιστού. Να φύγουμε όλοι εμείς και να τους αφήσουμε έτσι όπου να είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, οι Άγιοι λοιπόν, οι Άγιοι πατέρες αυτοί σήμερα, σας παρακαλώ. Σας παρεμβαίνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην παρεμβαίνετε. Ήξα παρεμβαίνετε, σας παρακαλώ. Καλά, τι κάνουν. Εκφράζουν όλο τους, εκφράζουν, αφήστε, μιλήστε το σιώμα. Εκφράζουν όλο το σώμα της Εκκλησίας αυτοί Άγιοι. Θαυματουργή, και στο Γέροντα Παΐσιο Τσοφάμαρος, όπα, σας παρακαλώ. Αφήστε, μιλάμε, απαντούμε σε αυτό που είπαμε τώρα, να μην λέμε ότι θα μιλήσω πιο απλά. Εμείς ακολουθούμε εμείς τον οικουμενισμό, επειδή πάνε μερικοί αντιπρόσωποι εκεί και κάνουν αυτά τα μαγειρέματα και τις κουταμάρες που κάνουν στο ΕΣΟΠΣΕ, ακολουθούμε εμείς τον οικουμενισμό. Είμαστε ταυτισμένοι και μολυνόμαστε με τον οικουμενισμό. Να ξέρουμε γιατί λέμε, μιλάμε κουταμάρες. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, απαντώντας τον αγαπητό αδελφό Λαβρέντιο. Δεν υπάρχει ορθόδοξος αντιπρόσωπος ή ορθόδοξος επίσκοπος που να έχει δεχθεί τις αιρέσεις του Παγκοσμίου Συνοδείου Εκκλησιών. Δηλαδή, οι μετέχοντες εκεί είναι μονοφυσίτες και προτεστάντες. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, ποιος ορθόδοξος επίσκοπος έχει διδάξει ποτέ ότι ο Κύριος μας έχει μία φύση μετά την ένωση, μία θέληση, μία ενέργεια. Αυτό δεν είναι μονοφυσίτης. Πάρτε από την εκδόση Αρνού την Χριστολογία του Σενούντα να δείτε τι γράφει. Υπάρχει ορθόδοξος επίσκοπος να πει αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν ταυτίζεται με τον μονοφυσίτη που μετέχει στο ΨΕ. Ή οι προτεστάντες του ΨΕ υβρίζουν την αϊπαρθενία της Παναγίας του τόπου και τις ιερές εικόνες. Υπάρχει επίσκοπος που να λέει πουθενά στην παγκόσμια κοινότητα ότι είναι εναντίον της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Επομένως δεν μετέχουμε στις κακοδοξίες. Ορίστε. Μα δεν κοινωνούμε, δεν έχουμε υπερκομούνιο. Απλώς γίνεται μια κακή, το αναγνωρίζω, κακή κοινωνική εκδήλωση. Στην οποία και ξέρετε πώς ξεκίνησε. Ο αγαπητός Λαβρέντιος έχει κάποια γνώση γιατί έχει μια κοσμοπολιτική θεώρηση του κόσμου. Ξεκίνησε δυστυχώς από τη φτώχεια της Ελλάδος, Πάτερ Ευθύμιε, και των Μητροπόλεων και τα χρήματα που έδινε το ΨΕ για να σπουδάσουν στο εξωτερικό κάποια παιδιά, για να γίνονται κοινωνικά προγράμματα, για κάποιες φιλανθρωπίες κλπ. Έτσι ξεκίνησε η εμπλοκή της Εκκλησίας. Για οικονομικούς λόγους έγινε δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά προσέξτε. Μα δεν υπέγραψα τίποτα γέροντα. Δεν υπέγραψα γέροντα. Εγώ δεν υπογράψα το Πόρτο Αλέγκρε. Δεν υπέγραψαν. Δεν υπάρχει υπογραφή τους. Τα κείμενα, επαναλαμβάνω, πατέρες και αδελφοί, είναι ad referendum. Δηλαδή είναι προς μελέτη. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν μετέχουμε στην αίρεση και δεν αναγνωρίζουμε καμία αίρεση. Τις κατευνοσμένες αίρεσεις. Και αυτό είναι το σημείο το πολύ λεπτό. Ότι όλοι αυτοί τους οποίους λέμε οικουμενιστές, κακώς κάκιστα απονέμουν εκκλησιαστικότητα, κηρύσσουν σφαλμένη εκκλησιολογία, αλλά δεν έχουν την υπερκομούνιο με τους αιρετικούς.
για να υποχρεωθούμε να διακόψουμε την κοινωνία μαζί τους. Αυτό είναι το θέμα. Ένα λεπτό. Και κατά συνέπεια δεν αποδέχονται την αίρεση. Διότι εάν πάτε Μάξιμε, εγώ αναγνωρίζω το μοναχικό σας σχήμα και εσείς την ιεροσύνη μου, αυτό πώς γίνεται μέσω της κοινωνίας μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Εάν εγώ σας λέω σιολογιότατε, πανοσιολογιότατε, παναγιότατε, ό,τι θέλετε, και δεν μετέχω στο μυστήριο της ζωής μαζί σας, σας κοροϊδεύω και απομειώνω αυτό το οποίο λέω. Αυτό κάνουν αυτοί οι οικουμενιστές. Ευτελίζουν τους εαυτούς του για κάποιους καιροσκοπικούς λόγους. Αν θέλετε, εγώ επειδή ξέρετε ότι προέρχομαι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο που ήμουν επίσκοπος εκεί στην Αυστραλία, ξέρετε τι μου έλεγαν εκεί, όταν ενιστάμουν κι εγώ ως ο πατήρ Ευθύμιος κι άλλοι. Μου έλεγαν ότι έχουμε πάνω από τις κεφαλές μας τα γαμψά νύχια του βαθέως και μαλλικού τουρκικού κράτους και ζητάμε βοήθεια στα φόρα του κόσμου. Και τους είχα πει τότε ότι είναι λάθος αυτή η πολιτική, διότι ορίστε, ούτε η σχολή της Χάρτης άνοιξε, ούτε η περίπτωση ναή της Κωνσταντινούπολης και των άλλων περιοχών έγιναν ορθόδοξοι ναοί, μετατρέπονται η μία με την άλλη σε τεμένη. Πρόσφατα μετετράπησε τέμενος ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στο Ερισλί, στην παλιά Ηράκλεια, ούτε το Διεθνές Στάτος του Πατριαρχείου απείλαυσε. Και είναι λάθος πολιτική αυτή την οποία κάνετε, καταλάβατε. Επομένως, μην κάνουμε και εμείς το λάθος, επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν ενδεχομένως λαθασμένους μεθόδους για να βρουν κάποια στήριξη παγκόσμια, να τους επιτιθέμεθα ότι είναι δίθεν η αρεσκιάρχη, ας πούμε. Και επανέρχομαι, εάν όμως τολμήσουν να έχουν ιντερκομούνιο με την Ένωση, αμέσως την ίδια στιγμή για μας τίθεται θέμα ζωής και θανάτου. Και επανέρχομαι σε αυτό που λέει ο Λαβρέντιος. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το ΨΕ για οικονομικούς λόγους. Έδιναν χρήματα σε κάποιες στοχές Μητροπόλης και σε κάποια παιδιά άπορα να σπουδάσουν στο εξωτερικό και λοιπά με υποτροφίες. Έτσι έγινε. Αλλά μυστηριακή διακοινωνία, ποιος από εμάς έχει ποτέ δεχθεί την ύβρη, την ελεηνή ύβρη για το υπερήμητο προς της παραγίας στο τόκο, ότι μετά την αϊπάρθενη τόκο της απέκτησε τέκνα. Που λένε αυτοί οι εσχροί και ελεηνοί Προτεστάντες. Ποιος τα λέει αυτά. Ή τη θεωρία των κλάδων. Ποιος ποτέ. Καταλάβετε. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, αγαπητοί. Λοιπόν, ο πατήρ Βασίλειος να απαντήσει. Σε ένα λεπτό, ο πατήρ Βασίλειος θέλει να πάρει το λόγο, να απαντήσει στον κύριο Λαβρέντιο. Ορίστε. Πατέρα Παύλε, εγώ δεν ζήτησα το λόγο να απαντήσω. Αφού μου το δίνετε, θα απαντήσω. Αν και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι τόσα. Δεν θεωρώ ότι μου έθεσε κάποια ερώτηση. Τοποθετήθηκε. Εγώ απλά να πω, το μόνο που κατάλαβα στην αρχή μου είπε, πιστεύω ότι σε μένα αναφερόταν αυτό που ανέφερε, γιατί όλα τα υπόλοιπα που είπε σαν τοποθετήσεις θα έχω απαντήσει, δεν υπάρχει λόγος να ξαναλέω τα ίδια. Κατάλαβα καλά, είπε ότι κακοπροαίρετα ταύτισα τους νεοημερολογίτες αντικομμουνιστές με τους παλαιοημερολογίτες. Όχι, εγώ είπα ξεκάθαρα ότι οι ομάδες, οι διάφορες ομάδες των αντικουμενιστών που έχουν αποσχιστεί, είτε παλαιομερολογίτες είναι αυτοί, είτε νεομερολογίτες, είτε παλαιομερολογίτες στη Ρωσία κτλ. Έχουν μια κοινή σχεδόν επιχειρηματολογία και αυτήν αναφέρω στα βιβλία μου και σήμερα στην εισήγησή μου που θα δείτε τις παραπομπές. Περίπου η επιχειρηματολογία ταυτίζεται. Σχετικά με τη διακοπή. Μισό λεπτάκι, ένα λεπτάκι να τελειώσω. Ας τελειώσω λίγο, έτσι. Όσον αφορά τώρα τις διαφωνίες που έχουν κάνει, αν εγώ στεκόμουν στη θεολογία και στην εκκλησιολογία σήμερα, δηλαδή των διαφόρων ζηλωτικών παλαιομερολογητικών ομάδων, τις οποίες έχω γράψει και στα βιβλία μου ότι λένε ξεκάθαρα ότι είναι και θεωρώ ότι είναι ασφαλμένες, βεβαίως και δεν αναφέρθηκα. Γενικά αναφέρθηκα στην κοινή άποψή τους ότι επιβάλλει τη διακοπή της επικοινωνίας. Διαφωνούμε ριζικά με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κηρύττουν οι παλαιομερολογητικές ομάδες, οι οποίες τώρα, και αν κάποιες παρακομπές μου είναι περισσότερους παλαιομερολογητές, το δικαιούνται, διότι επί 90 χρόνια είναι αποσχισμένοι. Οι νεομερολογητές απεσχισμένους δεν έχουμε εσχάτως κάποιοι λίγα πράγματα εδώ. Ενώ παλαιομερολογητές υπάρχουν, ξέρετε, πολλές εκκλησίες που έχουν πραγματικά πληγώσει πάρα πολύ το σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καμία κακή προαίρεση λοιπόν δεν έχω. Να πω μόνο κάτι για λόγους δικαιοσύνης, ότι ο πατήρ Ευθύμιος και ο Λαβρέντης και ο Παναγιώτης ο Σημάτης δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα του παλαιομερολογητισμού, το οποίο και το στηριτεύουν με πάσα δύναμη, έτσι, προς λόγους δικαιοσύνης. Να, αλλά ο πατήρ Χρήστος, ορίστε ο πατήρ Χρήστος. Έλα, ο πατέρα Χρήστος.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές οι οποίοι μας ενημέρωσαν για μερικά γεγονότα και διεξήχαν το θέμα τους με πολύ έτσι επιτυχία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν ο λόγος του Αγίου Αθανασίου συνιστά αποτύχηση, εάν επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφεται και σκανδαλίζωση των λαών χρή αυτούς εκβάλλεστε. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθρίζεστε εκ εις επτήριον οίκων ή μετ' αυτών εμβληθύνε ως μετά άμε και καλιάφα εις την γέναν του πυρός. Είναι λόγος του Αγίου Αθανασίου. Αν αυτός ο λόγος συνιστά αποτύχηση, δηλαδή μπορούμε να αποτυχιστούμε. Ένα δεύτερο ερώτημα. Ο μακαριστός Νίκος Ψαρουδάκης στο βιβλίο του «Στα άδυτα της Μασονίας», πρέπει να το διαβάσετε, εκεί αναφέρει και αποκαλύπτει ότι ο οικουμενισμός είναι δόγμα της Μασονίας. Ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος αναφέρθηκε στον οικουμενισμό, είπε βέβαια για τον οικουμενισμό και όλα αυτά που κάνει, αλλά μήπως πίσω βρίσκεται η Μασονία, γι' αυτό έχει τόση μεγάλη δύναμη ο οικουμενισμός και ίσως έχει πιάσει υψηλά εισταμένους όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, αλλά και εκκλησιαστικά πρόσωπα και γι' αυτό φαίνεται σαββατοδύναμος. Ένα τρίτο ερώτημα στον πατέρα Βασίλειο. Η οικουμενική κίνηση. Εξήγησε ο Σεβασμιότατος ότι πράγματι μερικές Μητροπόλεις έπαιρναν οικονομική ενίσχυση και ενίσχυε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πριν γίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, άρχισε η οικουμενική κίνηση, που είπε ο πατέρα Βασίλειος. Από πού κινήθηκε η οικουμενική κίνηση? Γιατί όλα δυστυχώς έγινα το 1948. Το 20 ξεκίνησε. Από το 20, αλλά το 1948. Με την επέσχυντη εγκύκλιο. Ναι, αλλά θέλω να πω και στους αδερφούς που δεν ήρθαν εδώ να κάνουμε αντιπαράθεση. Εδώ ήρθαμε να ακούσουμε, να υποβάλουμε μερικά ερωτήματα για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και τις σκέψεις μας γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία με απασχόλησε το συνέδριο. Γιατί, διότι είπε ο Σεβασμιότατος, ίσα-ίσα ο Σεβασμιότατος έγραψε και στη Σύνοδο ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δεν μπορεί άλλο να κάνει τίποτα μόνος του να φύγει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Θέλει να παρακινήσει και τη Σύνοδο και πρέπει να το κάνει. Τελειώσατε. Πάτε Χρήστο, να απαντήσω μόνο εγώ για αυτό που είπατε για το θέμα της Μασονίας, επειδή έχω μια κάποια ενασχόληση. Έχω προσφύγει και στο Σύλλογο Επικρατείας, έχει δικαστεί η υπόθεση, περιμένουμε την απάντηση του τετάρτου τμήματος, γιατί ψευδεπιγράφως εμφανίζεται ως ίδρυμα η Μασονία στη χώρα. Αυτή την νομική προσωπικότητα έχει του ιδρύματος για άπορα παιδιά και για ανήμπορους γέροντας. Βέβαια, το τι ίδρυμα είναι το αντιλαμβανόμεθα από τη Μεγάλη Στοά στην οδό Σουρμελή. Το μόνο ίδρυμα είναι ότι παράγει τεκτονικούς ναούς προς λατρεία του Εωσφόρου και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, η Μασονία είναι τέκνο του διεθνούς σιωνισμού. Τέκνο της Μασονίας είναι ο οικουμενισμός για την αλλίωση του μηνύματος του Χριστού σε διαθρησκειακό και διαχριστιανικό επίπεδο. Και βέβαια, και ο σιωνισμός και η Μασονία, ο οικουμενισμός είναι τέκνο του αρχικάκου διθύου δράκοντος, του αρχικάκου όφεως. Αυτά είναι απλά πράγματα και γνωστά σε όλους. Τώρα να δώσω το λόγο στους πατέρες. Όμως για αυτό που είπατε όσον αφορά και τον Άγιο Αθανάσιο, ασφαλώς εάν πρόκειται για αιρετικούς επισκόπους, δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αιρετικούς επισκόπους χωρίς διακοινωνία με την αίρεση. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε, που εμάς μας συνέχει. Και αυτό είναι και η έστασή μας, αν θέλετε. Πώς μπορούμε εμείς να αποκαλέσουμε κάποιον αιρετικό χωρίς αυτός να έχει διακοινωνία με την αίρεση. Χωρίς να έρθει, ας πούμε, να πει
ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι είναι αναστασμένη η πίστη της Εκκλησίας, ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Εκπορεύεται και εκ του Υιού. Τη στιγμή που θα το πει αυτό, από Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης θα γίνει Κύριος Αρχοντώνης. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και έχουμε να μιλήσει ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πώς εμείς θα κάνουμε τη διακοπή της κοινωνίας με αυτά τα πρόσωπα και θα τους αποκαλύψουμε ερετικούς, εφόσον αυτοί δεν έχουν εκφράσει ερετικές θέσεις δημόσιες σε αυτό το επίπεδο. Εκφράζουν μια εγκληματική και ερετική εκκλησιολογία, την οποία την αποστρεφόμεθα. Αλλά και αυτοί δεν την υποστηρίζουν με τη διακοινωνία. Αυτό είναι το θέμα, κατά την γνώμη μου. Πόσα ερωτήματα, είπατε κάποια ερωτήματα. Εάν μπορεί να απαντήσουν οι πατέρες. Εάν αύριο μεθαύριο, οδηγηθούμε στην παγκόσμια, στη νέα παγκόσμια θρησκεία, τι θα κάνουμε, θα αποτυχιστούμε ή θα μείνουμε με τους... Μα το συζητάτε αυτό. Συζητείτε αυτό το θέμα που λέτε. Αυτό θα ισοδυναμεί με την αιώνια απώλεια, λέγοντα. Τι το συζητάτε δηλαδή. Ένα λεπτό να απαντήσουμε στο... Εδώ, συγκεκριμένα, στα ερωτήματα του πατρός. Πολύ ωραία τα ερωτήματα. Το πρώτο, όσον αφορά το πρώτο και τη φράση του Αγίου Θανασίου, Πατήρ Χρήστο, εμείς, αν θυμάστε και στην εισήγησή μου και στα συγγράμματά μου παλαιότερα, και συγγνώμη που τα αναφέρω συνέχεια, αλλά αναφέρω πάντοτε αυτά τις αποφάσεις των πατέρων και τις διδασκαλίες των πατέρων και στα συγγράμματά μου. Εμείς δεν αρνηθήκαμε, όπως είπα και σήμερα, ποτέ τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Και προσέξτε, διακοπές προς συνοδικής κρίσεως εκκλησιαστικής κοινωνίας έχουμε πάρα πολλές στην ιστορία της Εκκλησίας. Ψάξτε και βρέστε τις. Σε μία μελέτη που έχω κάνει για τους αγώνες των μοναχών της Ορθοδοξίας, έχω αναφέρει και τέτοιες θέσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω μία χαρακτηριστική περίπτωση που θα μπορούσαν οι ζηλωτές νόμιμα και ωραία να την αναφέρουν χωρίς παραπίεση της ιστορίας. Όταν ο Άγιος Μακεδόνιος τον 6ο αιώνα πιέστηκε από τον Αυτοκράτορα, Άγιος Μακεδόνιος τον 6ο αιώνα, να δεχθεί, να καταφερθεί μάλλον κατά της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, βεβαίως και έμειναν οι άνθρωποι ακοινώνητοι και σε έναν άλλο πατριάρχη. Εκείνα τα χρόνια του Αγίου Μακεδονίου, κάτι ανάλογο έγινε, πάλι διακοπή της κοινωνίας είχαμε. Και στον Εστόριο, ο οποίος κατά τον Άγιο Κύριλο εφρώνει τα του Αρίου, έβλεπαν οι πατέρες την κήρυξη της κατευνοσμένης ολίγων ετών αιρέσεων και έτρεμαν. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν αυτό εννοούσε. Προσέξτε, όλους αυτούς που σήμερα είναι Ορθόδοξοι και αύριο είναι ή μη Αριανοί, ομοιουσιανοί, όμοι, ανώμοι, παρακλάδια των αιρετικών δηλαδή. Ακόμα και ο Ορθόδοξος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, υπέγραψε ένα ημιαριανικό σύμβολο από απλότητα. Βεβαίως, και υπήρχαν διακοπές της εκκλησιαστικής κοινωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε προσωρινές, είτε για μεγαλύτερα διαστήματα, είτε μόνιμες, όταν οι άνθρωποι, όταν κάποιοι επίσκοποι Ορθόδοξοι προσχωρούσαν στους αιρετικούς ή κήρυταν παρόμοια φρονήματα με τους αριανούς ή τους μονοφυσίτες. Δεν την αρνούμαστε εμείς. Αφού δεν την αρνεί το Άγιος Φώτιος, εμείς δεν την αρνούμε, αρνηθούμε. Δεν έχουμε αρνηθεί λοιπόν. Εμείς δεν θέλουμε όμως να τα ισοπεδώνουμε όλα και οτιδήποτε έχει γίνει στην ιστορία να το ταυτίζουμε με την αντίδραση των διαφόρων ζηλωτικών, νεοημερολογητικών ή παλαιοημερολογητικών ομάδων. Αυτή είναι η άποψή μας στο πρώτο. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Όσον αφορά το τρίτο που να απαντήσω, στο τρίτο. Για το αν κηρύχθηκε το 1948 κτλ. Οι ζηλωτές, οι παλαιομερολογίτες συνήθως αναφέρουν την Αιγύπτο του 1920 που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, αλλά αν ψάξετε και το 1902 και το 1904 αναδενδράδες του χριστιανισμού, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα σωθούν και αυτοί με την πίστη στον Χριστό, Αιγύπτο του Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ατελείωτα. Εκκλησίες και το 1902 εκκλησίες αναφέρονται οι αιρετικοί. Δεν βγάζουμε άκρη. Αυτά υπήρχαν πάντα στις εγκυκλίες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε αιρετικούς. Και στο κάτω-κάτω, αν κηρύχθηκε το 1920, Σεβασμιότατε, γιατί δεν αποτυχιστήκαμε όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ από το 1920. Δεν είναι εκεί, εξαιρέσεις. Λοιπόν, ναι, θα σας αναφέρω, συγγνώμη, ακούστε, προσέξτε, θα σας αναφέρω κάτι. Αν υπήρχαν οι ζηλωτές, ακούστε πατέρα Πάμε, το έχω γράψει στο βιβλίο σε Σεβίδα 194 και η παρακομπή που αναφέρω είναι από τον Κάλλη στο Βλαστό, έτσι, το δοκίμιο του ιστορικού περίοδου σχήματος. Ακούστε την προσφώνηση του Αγίου Μάρκου Ευγενικού προς τον Πάπα. Εδώ μέσα θα βρείτε 6 αιρέσεις. Αν υπήρχε σήμερα ο Άγιος Αγαθάγγελος Ασκημενίδης, θα έβγαινε την επομένη αυτή. Ακούστε, 6 αιρέσεις του Αγίου Μάρκου. Σήμερα τα του δεσποτικού σώματος μέλη πολλής πρώτερων χρόνης διεσπαρμένατε και ερηγμένα προς την ένωση αλλήλων επήγεται.
Ού γαραν έχετε η κεφαλή πάντων, πάντων, Χριστός ο Θεός, εφιστάμε διηρεμένο το σώματι. Δια τούτο εξήγηρες τον ιερέα αυτού πρωτεύοντα, τον Πάπα δηλαδή, τον πρώτο των ιερέων, προς την ημετέρα κλίση, να μας καλέσεις. Δε βροδίουν αγιότατε πάτερ, πάτερ. Υπόδεξε τα σα τέκνα. Μέχρι τίνος η του αυτού Χριστού και της αυτής πίστεως, της χρειάς πίστεως δηλαδή, βάλουμε να λύνουμε και κατατέλνουμε. Μάλιστα, ωραία. Μέχρι λοιπόν τίνος η της αυτής τριάδος προσκυνητές, δάχνουμε να λύνουμε. Συμφωνούμε με αυτά που λέτε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, εμείς γράψαμε και άρθρο. Συμφωνούμε, συμφωνούμε με αυτά που είπατε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, συμφωνούμε. Ορίστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ένας απλός λαϊκός, ο οποίος μέχρι πριν από 7-8 χρόνια ήμουνα στο νέο. Και παρακολουθούσα το Σεβασμιότατο τότε σε όλα του τα κηρύγματα και τον είχα πολύ ψηλά όπως και τον έχω ακόμη. Ο λόγος που αποτυχίστηκα εγώ και βρίσκομαι στο παλαιό που κατηγορεί ο Αρχιμανδρίτης, κυρίως εσείς, σε κάθε δύο λέξεις που λέτε η μία είναι ζηλωτές. Συγχωρέστε με. Αφήστε να τελειώσει. Να ακούστε τη φωνή του λαού. Να ακούστε τη φωνή του ζηλωτή που λέτε. Και επικαλείστε να δούμε τι είναι αυτοί οι ζηλωτές. Γιατί και εγώ δεν ήξερα κάποτε τι ήταν οι ζηλωτές. Συγχωρέστε με, καθίστε. Συγχωρέστε με να ακούσουμε να δούμε τι είναι αυτοί οι ζηλωτές. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είχα και πάρα πολλές γνώσεις, κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιο Όρος και έτυχε να πάω με κάποιον παλαιοημερολογίτη μεταξύ άλλων. Μόνο περάσαμε και στην Δεσφυγμένη, τη λεγόμενη. Και εκεί γνωρίστηκα με κάποιον, με σύστησε κάποιον και μου λέει: «Τι είσαι, είσαι Ορθόδοξος?» Λέω: «Βεβαίως». Μου λέει: «Με το παλιό ή με το νέο?» Λέω: «Με το νέο». «Χαχα, χαχα». Λέω: «Τι χαχα, δηλαδή τι είμαστε εμείς?» Μου λέει: «Δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα πρέπει να διαβάσεις, να ενημερωθείς. Υπάρχουν πάρα πολλά, πιες έξω βιβλία και θα δεις». Πράγματι εγώ, αυτό είναι το 98. Εγώ αποτυχίστηκα, ας πούμε, το 2007. Περάσαν πολλά χρόνια. Ενημερώθηκα. Γνώρισα και πολλά πράγματα. Έχει πνευματικό τον Παπαγιώργη τον Κρητικό. Ωραία. Λοιπόν, και ο λόγος που αποτυχίστηκα ήταν ο οικουμενισμός. Ο οικουμενισμός. Διότι διάβασα στα πολλά βιβλία που διάβασα, τα διάφορα, ότι αυτός ο πρώτος διδάξας στον οικουμενισμό, ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, βγήκε από τη στοά Αρμονία, λέει, το 1910, μασόνος παρακαλώ, ένα το κρατούμενο. Ο δάκτυλος μασονίας που είπε και ο πατήρ Χρήστος και ο κύριος Ντε Τζόρτζιο. Έπειτα, είδαμε ότι ο Πατριάρχης αυτός, ο οποίος μας έβαλε στον οικουμενισμό, ήταν αυτός που ήθελε να εισαγάγει και ένα δαιμόνια. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος γύρισε στο Πατριαρχείο το ημερολόγιο από το παλαιό στο νέο. Ήταν αυτός πρώτα, προϋπήρξε Επίσκοπος Αθηνών. Τη εισηγήσει κάποιο Ανδρικόπουλου,
Αυτά τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα. Κάποια ερωτήματα, ιστορίες μας λέτε τώρα. Αφήστε τις ιστορίες, πέστε επί της ουσίας. Η ιστορία του θέματος. Η ιστορία διδάσκεται, όποιος δεν γνωρίζει ιστορία που μας έχουν αποκόψει. Πάνω στις ιστορίες. Τώρα έχει αποκοπεί ο ελληνικός λαός, συγχωρέστε με, από την ιστορία του τα τελευταία 15-20 χρόνια. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στις εισηγήσεις, και όποιος αποκόπτεται από τις ρίζες, χάνει το πάνω. Εγώ θα σας πω τώρα πάνω σε αυτό. Πάνω στις εισηγήσεις. Σχετικά με τον κανόνα της Πρωτοδευτέρας, είπατε αν μπορεί κάποιος δυνητικά να φύγει ή αν πρέπει να παραμένει. Υπάρχει και ο κύριος, ο οποίος έχει διδάξει ιστορικό το τρόπο και λέει, επί το 1428, όταν ευρισκόταν κάτω ο Πατριάρχης Ιωσήφ στη Φλωρεντία, ο οποίος τελικά υπόγραψε, να μην λέμε, με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, υπέγραψε ο Πατριάρχης Ιωσήφ την Ένωση. Δεν την υπέγραψε, γιατί πέθανε. Ναι, αυτό δεν πρόλαβε να την υπογράψει. Αυτό, εντάξει, έτσι δεν πρόλαβε. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κύριος την υπογραφή του δεν τον άφησε να την βάλει, τον επήρε. Λοιπόν, άρα, πρώτη αγενωμένη συνόδου, η ερετική τώρα ένωση του Πατριαρχείου του δικού μας με τους παπικούς, μπήκε στη μέση ο κύριος και τον επήρε προτού υπογράψει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν επιβέκου το 1275-76, Πατριάρχου επίσης, ο οποίος ήταν ανθενωτικός και επειδή ανέβηκε στον θρόνο, έγινε υπέρ της Ενώσεως. Αυτός ήταν διώκτης. Και όταν οι παπικοί μπήκαν μέσα στο Άγιο Όρος και συλλειτουργήσαν, όλοι γνωρίζετε ότι στη Βίγλα υπάρχουν τρεις πατέρες που συλλειτουργήσαν, οι οποίοι είναι Άγιοι και την Πανιέ. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν οι παπικοί πήγανε στο λιμένα της Δάφνης για να συλλειτουργήσουν στην Ξηροποτάμου, κατεποντίστη το πλοίο. Και κατά την... και αυτό, συγχωρέστε με, σεβασμιότατε. Και κατά την τοξολογία της Ενώσεως στην Λιμονή Ξηροποτάμου, έπεσε το μισό μοναστήρι. Βεβαίως, να σου πω. Εδώ στη Μητρόπολη αυτή γιορτάζουμε κάθε χρόνο το μήνα Νοέμβριο το φρικόδες θαύμα του Αγίου Σπυρίδων Σπούλη εναντίον του αλταρίου του Ρωμαιοκαθολικού του Ανδρέα Πιζάνη, το οποίο και κατέσκαψε και δεν επέτρεψε να ανοιχθεί. Επομένως, τα ξέρουμε αυτά, τα αποδεχόμεθα και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι, είναι όμως η κίνηση του κυρίου, πρώτη αγενόμενη. Δηλαδή, η κούνηση του κυρίου είναι ότι σε έναν αιρετικό ή σε έναν που πάει να του προδώσει την Ορθοδοξία και κηρύττει την αίρεση, γυμνεί την κεφαλή, έρχεται ο κύριος και του παίρνει τη ζωή. Επειδή υπάρχει όμως το αυτεξούσιο στον κόσμο, δεν μπορεί ο κύριος να επεμβαίνει σε όλους τους αιρετικούς ανά τους αιώνες και ανά τα χρόνια. Και γι' αυτό αφήνει εμάς. Αφήνει εμάς τον είναι... να κάνουμε κάτι και εμείς. Δεν είναι σωστό. Να δώσουμε την ομολογία μας, την οποία δεν τη δίδουμε όμως. Λοιπόν, ο αδερφός από εκεί που έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ελάτε, ελάτε, ο κύριος. Και τελευταία, ο κύριος, να κλείσουμε. Ένα λεπτό. Να τελειώσουμε τώρα. Έλατε εσείς και μετά εσείς. Καλησπέρα σας. Λέγομαι ο Κογγέλης Αθανάσιος. Προσπαθώ να γίνω χριστιανός ορθοδόξος. Λοιπόν, αν επιτρέπετε να το λέει βέβαια, προσπαθώ. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ στον στο Μητροπολίτη, στον Σεραφείο, στον Σεραφείο, και να του πω το εξής, να τον ρωτήσω το εξής. Πιο δυνατά. Να τον ρωτήσω το εξής. Σαφώς, ως πνευματικός ιεράρχης εδώ του τόπου, που είναι, σίγουρα έχει λόγο και στα κοινά, ενώ και στα πολιτικά, δηλαδή σε αποφάσεις που παίρνουν οι πολιτικοί μας σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν η Τρόικα έχει συμβάλει στο να, στα εσωτερικά της Εκκλησίας και αν κάποιοι νόμοι ή όλοι οι νόμοι μάλλον της Τρόικας στο βάθος έχουν καθαρά θρησκεολογικό χαρακτήρα. Αυτό. Μάλιστα. Η Τρόικα είναι ένας θεσμός της παγκοσμιοποίησης, γιατί πίσω από την Τρόικα υπάρχει το γνωστό παγκόσμιο λόμπι που δια της οικονομίας επιδιώκει την παγκόσμια κυβέρνηση, την παγκόσμια εξουσία. Σήμερα δεν γίνονται πόλεμοι, πόλεμοι είναι περιφερειακοί όπως βλέπετε. Σήμερα η οικονομία είναι το κλειδί της παγκόσμιας εξουσίας. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και οι τρεις εταιρείες
οι οποίες ασχολούνται με την αξιολόγηση, οι τρεις οίκοι που ασχολούνται με την αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής ικανότητας μιας χώρας, που σημαίνει άνοδο των σπρέντς, των επιτοκίων και όλα αυτά, δανεισμός και όλα αυτά, είναι γνωστής εθνοτικής καταγωγής. Και η Fitch και η Moody's και η Standard & Poor's. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ευθύνεται ο λαός γι' αυτό, έτσι. Το λόμπι λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο έχει μια συγκεκριμένη παγκόσμια διαδικασία αλώσεως των οικονομιών του κόσμου. Και βέβαια αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται να γίνει αυτό που είχε πει ένας εκ των μεγάλων στελεχών του λόμπις, ο γνωστός αν θέλει να σχέρει Kissinger, παρότι μετά τη δημοσιοποίηση της δηλώσεως έχει διαψευστεί η δήλωση για προφανείς λόγους ότι εάν θες ένα λαό να τον υποτάξεις και μάλιστα τον ελληνικό πρέπει να του καταστρέψεις την γλώσσα, την ιστορία, τη θρησκευτική πίστη και την ιδιοπροσωπία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί όλοι κινούν τα νήματα για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γιατί ο περίφημος λεγόμενος αντιρατσιστικός νόμος που για πρώτη φορά εισήγαγε μέσα στην ελληνική ένομη τάξη το αποτρόπαιο και όπως λέγεται κολοφόνας της αμαρτίας, το αποτρόπαιο έγκλημα της ανατροπής ανθρώπινης οντολογίας με την ομοφιλοφιλία, έχει μια τέτοια, αντιλαμβάνεστε, προοπτική και μάλλον καταγωγή όταν το περίφημο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατεδίκασε στη χώρα μας, διότι δεν αναγνωρίζει την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Και ήρθε η Βουλή των Ελλήνων, πιεζομένη από διάφορους κύκλους, αντιλαμβάνεστε ποιους, να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά στην ελληνική ένωμη τάξη την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, αναγνωρίζοντας ο θεσμό δικαίου τον έντερο προσανατολισμό της ανθρώπινης φύσεως, που δεν υπάρχει βέβαια, είναι μια διαστροφή και μια εγκληματική κατάσταση. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν τέτοια δομή. Να κλείσουμε με τον αγαπητό αδερφό, γιατί ο χρόνος πέρασε και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, οι δυο σας, οι δυο σας. Λέγομαι ο Χοντρογιάννης Νίκος, είμαι μουσικός και γεωγράφος. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, ιδίω στο Πάτερ Βασίλειο, που αναφέρθηκε σε πολλούς Αγίους ή χρόνους, τον Πάτερ Πορφύριο, τον Πάτερ Παΐσιο. Αλλά μου φαίνεται ότι ξέχασε ένα και σαν αγιορίχη μου έκανε εντύπωση. Τι έχετε να πείτε για τον Γέροντα Ιωσήφ, το σπηλαιότη, τον αναγνωρίζετε? Στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σε εσάς. Δεν ανέφερα για κανένα πατέρα. Ναι, για τον Ιωσήφ. Ναι, τον Γέροντα τον Ιωσήφ, το σπηλαιότη, τον αναγνωρίζετε σαν άγιο. Ναι, ναι, να πω εγώ. Μνημόνευσε ποτέ του. Πέθανε χωρίς να μνημονεύσει. Ποτέ του δεν μνημόνευσε, δεσπότη. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Ναι, να τελειώσουμε για να μην τα ξεχάσουμε και να απαντάτε όλα μαζί. Επίσης, γύρω στο 1970, ίσως και λίγο νωρίτερα, περίπου 7 μοναστήρια, τουλάχιστον 7 μοναστήρια, είχαν κόψει το μνημόσυνο. Ναι. Πολλές σκήτες, αυτοί είχαν αποκοπεί από την Εκκλησία. Δηλαδή τα μυστήρια του ήταν άγρια. Επί Αθηναγόρα. Επί Αθηναγόρα και επί Δημητρίου. Μετά την άρση των αρθωμάτων, αυτό είναι. Ναι. Είχαν διακόψει τη μνημόνευση. Οπτικό μοναστήρι ήταν. Ναι, αυτά ήταν. Αυτό. Και πολλές σκήτες. Και πολλά κελιά. Αυτοί αποκοπήκαν από την Εκκλησία τότε. Ήταν άκερα τα μυστήριά τους. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα να σου απαντήσω, γιατί σε αυτό έχω μία γνώση, αφού και εγώ πνευματικά κατάγομαι από τον πατέρα Ιωσήφ, τον σπηλιώτη. Τον ησυχαστή που λέτε. Ναι. Αυτό εννοείται. Το μεγαλύτερο άγιο της εποχής μας. Που από αυτόν αναγεννήθηκε όλο το άγιο. Τώρα μιλήσω εγώ ή εσείς. Όχι, έτσι απλώ συμπληρώ. Αν μου δίνεις την άδεια να μιλήσω εγώ τώρα. Λοιπόν, που πέθανε το 1959. Αυτό που λέμε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν όντως άγιος άνθρωπος. Όντως άγιος, μέγας άγιος της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα μου αξίζει ο Θεός κάποτε να πάω εδώ σε ένα μοναστήρι παλαιομερολογητικό. Έχουν ένα κομμάτι από το λείψαμα του, το οποίο ευωδιάζει. Και όταν πήγα και το προσκύνησε, όντως ευωδιάζει. Πρόκειται περί ενός Αγίου, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε, βέβαια, ευχής έχουν θα είναι, μακάρι κάποτε να, η επίσημη εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να τον αναγνωρίσει ως Άγιο. Αυτός λοιπόν, ο πατήρ Ιωσήφ, ένα διάστημα ήταν με τους παλαιομερολογίτες. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Στη συνέχεια όμως, μετά από πληροφορία, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος τίποτα δεν έκανε από το λογισμό του ή από γνώμες ανθρώπων. Ήταν σε τέτοια υψηλή πνευματική κατάσταση που για να πάρει μια απόφαση, και μάλιστα τώρα, σε ό,τι αφορά δηλαδή
το θέμα της αποτυχίας, αν θα πρέπει να πάει με τους ζηλωτές ή με τους μη ζηλωτές, πάλι που ακολουθούσε το παλιό. Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα που τον απασχολούσε, γιατί τότε ήταν, και τότε ακόμη ήταν φλέγον το θέμα. Γιατί ήταν διηρημένο το Άγιον Όρος. Ήταν οι ζηλωτές, παλιομερολογίτες ζηλωτές, οι οποίοι ακολουθούσαν το παλιό και δεν είχαν κοινωνία, και ήταν οι άλλοι, οι οποίοι ήταν μεν παλιομερολογίτες, αλλά οι οποίοι είχαν κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδας και με τα άλλα πατριαρχία, αν και ακολουθούσαν το παλιό. Λοιπόν, τον απασχολούσε πάρα πολύ το θέμα αυτό και έκανε προσευχή και πήρε πληροφορία ότι θα έπρεπε να αφήσει τους ζηλωτές παλιομερολογίτες. Και έτσι λοιπόν άλλαξε και πήγε με τους άλλους. Πήγε δηλαδή με τους. Αλλά δεν μνημόνευε. Τον Πατριάρχη τον μνημόνευε. Ποτέ. Ποτέ πέθανε χωρίς να μνημονεύει. Όχι, και έχουμε μαρτυρίες των υποτακτικών του Γέροντα Χαράλαμπου και του Γέροντα Πρέμπου. Πρώτα απ' όλα, εάν αυτός και δεν μνημόνευε, τώρα να μιλήσω μισό λεπτό. Εάν δεν μνημόνευε αυτός τον Πατριάρχη, τότε δεν θα έπρεπε να μνημονεύουν ούτε τα πνευματικά κοπέδια. Ακριβώς. Αυτό είναι. Τα πνευματικά κοπέδια του. Όχι, δεν τα ξέρετε. Τα πνευματικά κοπέδια του αρχίσαν να μνημονεύουν όταν πήγανε στα μοναστήρια. Ο Γέροντας Χαράλαμπος, του Μπουρατζέρη, που ήταν πάνω από 10 χρόνια. Ο Γέροντας Εφραίμ στον Άγιο Αρτέμιο, πάνω από 10 χρόνια. Δεν μνημονεύσανε. Ή τους βάλανε όρο όταν πάνε στο μοναστήρι. Όχι, και τότε αυτά είναι δικά σου. Δεν είναι δικά σου. Δικά σου. Αλήθεια, δικά σου. Φαντασίες. Τι λες, κάτι. Εμένα μου λες ότι είναι φαντασίες. Λοιπόν, είναι δικά σου αυτά. Αυτά είναι δικά σου. Εσύ δεν μου. Πού το διάβασα αυτά. Πού το διάβασα. Εγώ υπάρχει. Πότε. Με τον Παπαχαράλαμπο. Τον είχα εξομολόγο, τον πνευματικό. Ο Παπαχαράλαμπο. Παρακολουθήσαμε θείες λειτουργίες στον Κουραζέρι και δεν μνημόνευε ο Παπαχαράλαμπος. Θα μας τρελάνετε. Μπορεί ο Παπαχαράλαμπος για ένα διάστημα να το έκανε αυτό. Ο Πατήρ Εφραίμ. Δηλαδή ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν πνευματικό παιδί του Παπαχαράλαμπου. Τι λεπτομέρεια εγώ, Πάτερ Εφραίμ. Πάτερ Εφραίμ. Αγαπητέ μου αδελφέ, εγώ αυτή τη λεπτομέρεια που μου λες δεν τη γνωρίζω. Ακριβώς. Εμείς τη γνωρίζουμε. Εσύ τη γνωρίζεις. Μπορείς όμως να πεις ότι όλα τα πνευματικοπαίδια κάναν αυτό το πράγμα. Όχι, μέχρι που πήγανε στα μοναστήρια και το βάλανε όρο. Δηλαδή, μέχρι που πήγανε στα μοναστήρια δεν ήταν άγιοι όλοι αυτοί που φέραν την ουέρα. Εγώ σου λέω ότι ο πατήριος, εφόσον αποσχίστηκε από τους παλιομερολογίτες, εφόσον λοιπόν αποσχίστηκε από τους ιδιωτές παλιομερολογίτες, δεν μνημόνευσε ποτέ. Δεν είχε κοινωνία με τους άλλους. Δεν είχε κοινωνία. Με ποιο κοινωνό σε κάποια στιγμή. Να το πούμε την άγιο σε. Αφού καλούσε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουναγιώτη, τον καλούσε για να κάνει θεία λειτουργία στο κελί του, εκεί στη σπηλιά του. Δεν είναι μόνο για τον Παπα Εφραίμ, μια εβδομάδα είχα ζήσει. Πού το διάβασες αυτό. Ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουναγιώτης δεν θυμάται. Και ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουναγιώτης. Εγώ έμεινα στο κελί του Παπα Εφραίμ μια εβδομάδα ολόκληρη και λειτουργήσαμε. Και εγώ το ξέρω τον Παπα Εφραίμ, το ξέρω από μέσα. Δεν είναι μόνο. Πολύ καλά, το ξέρω και τα καλοκαίρια. Πρέπει λοιπόν και αυτός δεν μνημόνευε και μας έλεγε ότι είχε πάρει και εντολή και από τον πατέρα Ιωσήφ που ήταν ο Παπαϊκός, ήταν μάλλον το γνήσιο πνευματικό του παιδί. Τι μνημόνευε. Ενώ είχε φάσεις επιστροφής. Ούτε στο βίο του, στο βίο του που τον έγραψε ο πατήρ. Πάτε Παύλε, ακούστε λίγα, ξέρεις παρακολουθώ, τα ζήσαμε αυτά, εσείς δεν τα ζήσατε. Πώς δεν τα ξέρω. Μα δεν τα ξέρω. Μα έμεινα εγώ εκεί μια εβδομάδα σας λέω. Εγώ πάτερ μου είμαι πνευματικό τέκνο του Ιωσήφ, του Ιωσήφ του σπηλιού του είμαι εγώ πνευματικό τέκνο. Εγώ είμαι πνευματικό τέκνο αυτού μου, εσύ θα μου πεις τώρα. Εμνημόνευε. Εγώ τους ξέρω από μέσα, πάτερ μου. Εγώ τους ξέρω. Εγώ τον έζησα τον πατέρα Ιωσήφ τον σπηλιώτη, τον έζησα 10 χρόνια. Το πνευματικό τέκνο του παππού. Πόσο πατέρα Ιωσήφ. Είναι ο παππούς μου. Ο παππούς μου είναι, δεν το ξέρω. Πόσο χρόνο είσαι στον πατέρα. Πόσο χρόνο με βγάζεις εσύ. Για πες με εσύ. 58, 59, στα 59 είμαι τώρα. 59 είμαι τώρα. Το γέροντα Ιωσήφ το προλάβατε εσείς. Όχι, δεν είπα τέτοιο εγώ. Μην με παρεξηγείς. Αλλά ακούγαμε από το ακούγαμε. Ναι, από το γέροντά μου ακούγαμε. Εμείς που ήταν πνευματικό του τέκνο. Εμείς σας. Άρα λοιπόν ο γέροντας μου έλεγε. Εμείς σας λέμε. Εγώ το ξέρω από μέσα, πάτερ μου. Το ξέρω από μέσα. Είναι πνευματικός μου πατέρας ήταν ο πατέρ Ιωσήφ, ο σπηλιώτης. Είναι πνευματικός μου πατέρας. Και αυτός λοιπόν, ο πατέρ Ιωσήφ, ο οποίος είναι πνευματικό, ήταν πνευματικό τέκνο του παππού μας, αυτός ουδέποτε μας είπε αυτό που λέτε εσείς. Σας λέμε. Και στο βίο που έγραψε ο πατήρ Εφραίμ, ο φιλοθεϊκός,
στο βίο που έγραψε, το έχετε διαβάσει το βίο του. Εμείς ουδέποτε λέει αυτό. Αυτά είναι δικά σας. Σας λέμε ότι είμαστε παρόντες στις θείες λειτουργίες. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα. Αφήστε τα. Λοιπόν, να κλείνουμε. Να τελειώσουμε. Πηγαίνω 40 χρόνια στο Άγιο Δώρος. 40 χρόνια. Εγώ έζησα μέσα. 10 χρόνια έζησα μέσα. Στο Άγιο Δώρος έχω ζήσει. Ως υποτακτικός, μ' ακούστε σου λέω τώρα εγώ, έχω ζήσει ως υποτακτικός, πρέπει να ακούς τώρα τι σου λέω εγώ, έχω ζήσει μέσα ως υποτακτικός, έρχεσαι εσύ να μου πεις τώρα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ένα παιδί, σε πάρε τώρα, θα μου πεις τώρα εσύ, ζήσει στο Άγιο Δώρος. Ελάτε παιδιά να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα πολύ. Έλα Μάξι, θα μου δέρετε. Να συγχαρητήρια για τους συντονιστές σας. Εντάξει, έλατε. Έλα Μάξι, να σε παρακαλώ. Να ολοκληρώσουμε. Έλα Μάξι, να μου δέρετε. Έλα το θέλω. Καλησπέρα. Λέγομαι Χριστόπουλος, είμαι 28 ετών. Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν είμαι παλαιομερολογητής. Καταρχήν λυπούμαι πάρα πολύ, πατέρα Παύλε, για τον τρόπο και τον τόνο σας. Είναι ειδικό στο καλάθι. Παρακαλώ πολύ, θέλω σχόλια και σεβαστείτε την ομιλία μου. Σας ακούω 4 ώρες. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα και παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε μετά να πείτε ό,τι θέλετε και να σας ακούσω. Μην επιμένεις πολύ, θα σου πάρει το μικρόφωνο, είναι πολύ δημοκρατικό. Πάνω από αυτά, αυτό έχω να πω. Είστε 59 ετών. Είπατε ότι έχετε ζήσει 10 χρόνια. Με συγχωρείτε για την επίπληξη, αλλά δεν θέλω να μιλάτε έτσι. Είναι δίπλα σας ο Μητροπολίτης και αυτή την συμπεριφορά δεν την έχει. Δεν θέλω να πάτε καθόλου, παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσω σε βάση την ομιλία μου. Όταν τελειώσω θα σας ακούσω. Όταν τελειώσω. Σας τιμώ ιδιαίτερα κύριε Μητροπολίτη. Συγχαρητήρια, δεν μπορώ, μιλάω απλά, με συγχωρείτε έτσι. Δεν είμαι διανοούμενος, ούτε είμαι άνθρωπος σαν εσάς μορφωμένος. Είμαι αμόρφωτος, έτσι, είμαι άνθρωπος του Λυκείου. Αυτό που έχω να πω είναι μόνο ένα πράγμα. Σε ένα πράγμα θέλω να αφιστήσω την προσοχή και το οποίο με δυσαρέστησε ιδιαίτερα, δεν το ήξερα. Άκουσα μόλις τώρα ότι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, η δικιά μας εκκλησία, η δικιά μου εκκλησία, δεν έχει να μπει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για τα λεφτά. Δέχτηκε για τα λεφτά. Να σας πω κάτι. Διδάσκεται όλοι οι πατέρες ότι το χρήμα είναι ο μάμα μας. Έτσι δεν είναι. Μαμανάς. Διορθώστε με, παιδιά, πάντα λάθος. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και το πιο σπουδαίο που πρέπει να κάνουμε. Είναι να βγούμε, να σταματήσει αυτό το σπουδαίο. Αυτό γιατί λέγομαι. Συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι επαγγελματίας άνθρωπος. Ζω στην Ελλάδα με τη φορολογία. Δεν έχω από κανέναν πίσω μου να με υποστηρίξει πουθενά και δεν έχω χρηματιστεί ποτέ στο επαγγελμά μου. Παρά τα αυτά προασπίζομαι τα δικαιώματα των πελατών μου και πάντοτε, όχι πολλές φορές για τον άλλο μου, έτσι. Είμαι ασφαλιστής και μπορώ και υπηρετώ τους πελάτες μου χωρίς να χρηματίζομαι. Και δεν δέχομαι να πω ποτέ από την ελληνική εκκλησία ότι δέχεται να χρηματιστεί από αυτού που αναφέρεται προλίγου πάτρε μου σαν διάβολο προσωποποιημένο. Δεν χρηματίστηκε με την έννοια της ιδιοτέλειας. Πήρε κάποια βοήθεια από ένα διεθνείο πέσμο. Αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό έχει πάρει πολύ σχολείο. Εντάξει, μην το δαιμονοποιούμε κιόλα. Όμω είναι δαιμονοποιούμε. Δεν τα πήρε κάποιο για να πάει, ας πούμε, ταξίδι στις Παχάμες. Έδωσαν κάποιες υποτροφίες σε φτωχούς ανθρώπους. Έφτιαχναν κάποια έργα, κάποια κοινοφελή έργα. Αυτό. Και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Υπήρξε και μία, αν θέλετε, αφελής, να το δεχτώ. Θέλετε καλόπιστος, θέλετε τέλος πάντων μια προσπάθεια να ανέβρει η Ορθόδοξη Εκκλησία που ήταν στη γωνία του διεθνιστικού συστήματος κάποια φόρα, δηλαδή κάποιες διεθνείς χώρους για να αρθρώσει ένα λόγο. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί προϋποθέτουν και μια σχετική, ας πούμε, εμφάνιση σε αυτά τα φόρα, υπήρξε αυτός ο λανθασμένος χειρισμός. Σας λέω και πάλι, δηλαδή, εάν έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη και έχετε ζήσει κάτω από το βαθύ και μαλλικό κράτος, μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέω. Εάν έχετε πάει στο Ισραήλ και έχετε ζήσει κάτω από το εβραϊκό, από την εβραϊκή πότα, καταλαβαίνετε. Σε τώρα που οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής βρίσκονται κάτω από το μαχαίρι του Ισλάμ, καταλαβαίνετε ότι ζητούν λοιπόν απελπισμένα κάποια ανθρώπινη συντυχία.
υγεία και βοήθεια. Αυτό ήταν το λάθος, καταλάβατε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν σωστή πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σας αιτιολογώ το γεγονός. Απλώς σας το εξηγώ το γεγονός. Πώς έγινε. Και αυτή τη στιγμή, επανέρχομαι, δεν δεχόμεθα καμία πνευματική κοινωνία με την αίρεση μέχρι το πάρω στο ψήφι. Αυτά ήθελα να πω, να μην σας πω. Όχι, δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα. Πώς το παιδί αυτό, μπορείς να πω. Ναι, μ' ακούτε. Μπορείς να μιλήσω κάτι πάνω στο πλάνο, γιατί δεν μπορεί να μιλήσω. Ακούει, ακούει. Ναι, μ' ακούτε, ωραία. Καταρχήν, συγγνώμη πάρα πολύ, μου όλο το θάρρος, δεν σε βαστήκα την κουβέντα μου, γιατί δεν τελείωσα και δεν τελείωσα αυτό που πήγα να πω. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι αν η Ελληνική Εκκλησία ήθελε να έχει χρήματα, θα μπορούσε να έχει χρήματα μέσα στο κράτος, κάνοντας και συμβουλεύοντας το κράτος να κάνει καλύτερες πολιτικές ρυθμίσεις. Αλλά πάρα αυτά, αυτό δεν είναι επί της παρούσης και εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ ότι κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα με καλή πρόθεση, πήραν και εκμεταλλευτήκαν σωστά αυτά τα χρήματα. Μπορεί ένας από αυτούς να είστε κι εσείς και όπως σας είπα, σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά θα μιλήσω για τους υπόλοιπους 70, οι οποίοι σίγουρα δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα με καλό σκοπό όλοι τους. Δεύτερον, και συγγνώμη, τρίτον, αυτό που θέλω να πω και συγχωρέστε με, αφορά τον πατέρα Βασίλειο. Η ομιλία που κάνατε ήταν ειδικώς απαράδεκτη. Αυτή τη στιγμή σας άκουσα στο τέλος και θα κρατήσω και θα σταθώ μόνο σε αυτό, γιατί την προηγούμενη ομιλία δεν θέλω να θυμάμαι. Κάνω πως δεν την άκουσα. Θα πω το εξής. Χωρίς να ξέρω και να γνωρίζω όλα αυτά που εσείς ξέρετε, με μια απλή λογική ενός απλού χριστιανού. Ένα πράγμα. Παρουσιάσατε αυτή τη στιγμή και λέγατε ότι ο Χ. Άγιος, δεν θυμάμαι πολύ που το αναφέρατε, είχε μπροστά του 6 ολόκληρες αιρέσεις. Και ότι έγραψε και είπε και τι δεν είπε. Εγώ θα πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι είπατε συγκεκριμένα ότι είχε 6 αιρέσεις μπροστά του στην τελευταία ομιλία σας που σας αντέγραψε ο πατέρας Ευθύμιος. Εγώ θα λοιπόν να πω κάτι πάνω σε αυτό και θέλω να μείνω λίγο σε μία άλλη ουσία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 2014. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 1200 ούτε στο 300. Αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρατε μπορεί να θέλανε περισσότερους λόγους για να κάνουν κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς, εσείς, έχετε αυτό το παράδειγμα. Και μπορείτε να τους μιμηθείτε και να κάνετε πράγματα. Και θα σταθώ πολύ σε αυτό που είπατε, γιατί δεν σταθήκατε στο παρακάτω, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ο πατέρας Ευθύμιος Λυκανινάς, αλλά σταθήκατε στο ότι είχε 6 αιρέσεις μπροστά του και δεν είχε κάνει τίποτα. Περιμένετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εποχή που ζούμε, ενώ το 2014, θα δεχτούμε να έχουμε 6 αιρέσεις χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και αυτό θα ωφελήσει όλους μας. Εγώ λοιπόν έχω να πω όντως ότι αυτό που υπόθηκε προλίγου, ότι έχουμε βάλει τόσο νερό στο κρασί μας που δεν έχει μείνει άλλο κρασί, όντως ισχύει. Τέλος αυτό που έχω να σας πω και με συγχωρείτε που το λέω εγώ έτσι, είμαι ένας απλός 28χρονος άνθρωπος που δεν έχει δει σίγουρα αυτά τα παιδιά όλοι εσείς, έχω να πω ότι η ζωή είναι δύσκολη και αμήλυτη και πολλές φορές θέλει στιγμές αποφάσεις δύσκολες. Αλλά μάλλον εσείς τις περιμένετε από απλούς ανθρώπους και όχι από εσάς τους ίδιους σε αυτούς σας. Μου αναφέρεται προλίγου ότι είναι 5 οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι είναι σωστοί και οι υπόλοιποι 70 δεν είναι. Και τι πάει αυτό, επειδή οι 5 είναι σωστοί. Γιώργο, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ότι είναι 5 σωστοί και οι άλλοι είναι 6. Συγγνώμη, πατέρα. Άλλα μου είπατε προλίγου που σας κάνω. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε ότι 5 έχουμε κάνει αίτηση στην Ιερά Σύνοδο να φύγουμε από το ψέ. Αυτό λοιπόν είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό και άλλο ότι οι άλλοι δεν είναι σωστοί. Θα πω και να σας πω κάτι. Όταν έχουμε ένα θεώρημα, αυτό μάθαμε μέσα στο σχολείο. Καθένα έχει τη δική του άποψη. Δεν σημαίνει ότι με αυτό χαρακτηρίζεται ολόκληρο. Στο κομμάτι της Ορθοδόξης Εκκλησίας πάει με τον καθένα σε τη δική του άποψη και εγώ έχω μια άποψη. Ξέρετε τι είναι η άποψη. Συγχωρείτε, η άποψη έχει και ένα θέμα, όχι για δογματικά θέματα. Όχι, κάπου έχει και ο θέμα κοινωνική συζήτηση. Δεν είναι κοινωνική. Εν πάση περιπτώσει, έχει περάσει να απαντήσω πατήρ Βασίλειο για αυτό που είπατε και να αφήσω με πατέρες και αδερφοί. Α, δεν έχετε κάτι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Να ευχηθώ να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να φωτίζει ο Θεός όλους μας
Κρατώ αυτό που είπε ο αγαπητός Λαβρέντιος, να έχουμε αγωνιστικό φρόνημα και ο Θεός θα δείξει. Άλλωστε οι Άγιοι μας, αυτοί που είναι χαριτόβριδοι και θαυματουργοί και μυροβλήτε, μας δίνουν τον δρόμο. Να έχουμε μετάνοια όλοι, ταπείνωση και ο Θεός να μας χαριτώνει και να μας βοηθά. Και να προσεύχει το ένας για τον άλλον. Γιατί μην υποπέσουμε στο τραγικό εκείνο που ο λόγος του Θεού μας αποτρέπει, να μην τρώει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να έχουμε κοινωνία αγάπης και κοινωνία προσευχής. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Μην λησμονούμε ότι ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Έτσι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι εκείνος, δεν είναι άνθρωπος και μένει όλοι εκείνοι που προσπαθούν και αγωνίζουν. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να σας χαριτώνει ο Θεός. Το εθνικό ύμνο και το χορού. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βλαμμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη.